Λοιπόν, καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε πάλι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρία, γιατί για την επόμενη μία μισή ώρα θα μιλάμε όλοι μαζί, κυρίως εμείς, δυστυχώς είναι έτσι το θέμα, αλλά όλοι μαζί θα συζητήσουμε με ερωτήσεις για ένα αντικείμενο το οποίο είναι, νομίζω, εξαιρετικά σημαντικό για την εξωσωματική λιθοτριψία. Και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, να ρωτήσω πόσοι από εσάς έχετε στο χώρο εργασίας σας λιθοτρίπτη. Να σηκώσετε τα χέρια. Ένας. Στο χώρο εργασίας. Και ή πρόσβαση σε λιθοτρίπτη. Πρόσβαση σε λιθοτρίπτη. Αρκετή. Να ρωτήσω πόσοι από εσάς χειρίζεστε το λιθοτρίπτη μόνοι σας ή αφήνετε μόνος. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Οι υπόλοιποι υποθέτω ότι έχουμε έναν τεχνικό που χειρίζεται το λιθοτρίπτη. Γιατρό. Ή άλλο γιατρό που χειρίζεται το λιθοτρίπτη. Να διευκρινίσω τότε λίγο, γιατί η ερώτηση μου ήταν λίγο διαφορετική. Πόσοι από εσάς βασίζεστε στον τεχνικό, καμιά φορά και εγώ ο ίδιος, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι ντροπή, ούτε είναι τόσο λάθος. Είναι λίγο λάθος. Okay, βασιζόμαστε και στον τεχνικό. Να ρωτήσω, πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία. Πόσοι από εσάς έτσι νομίζετε ότι νιώθετε ότι ξέρετε καλά το πώς λειτουργεί ένας λιθοτρίπτης. Ένας, δύο, τρεις. Okay. Άρα νομίζω ότι Χατζηχρήστου η επιλογή του θέματος μάλλον απριόρι θεωρείται επιτυχής, εφόσον θεωρούνται λίγοι. Μας δικαιώνει, ναι, ευχαριστώ. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε όχι το μηχανισμό του λιθοτρίπτη, αλλά το πώς τελικά σπάει η πέτρα? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Αρκετοί. Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι το να γνωρίζουμε το πώς σπάει η πέτρα στο θεωρητικό κομμάτι μας επηρεάζει και το κλινικό αποτέλεσμα ή μπορεί να διαμορφώσει το κλινικό αποτέλεσμά μας? Τρία άτομα μόνο. Okay. Τώρα ξέρετε, την έχετε πατήσει εσείς που σηκώνει το χέρι, θα σας ρωτάμε συνέχεια. Όχι, αστείευω. Okay, θα ξεκινήσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Ποιος μπορεί να μου πει, για να ξεκινήσουμε και να κάνουμε την εισαγωγή, πώς ανακαλύφθηκε ο λιθοτρίπτης? Αρχίζουν οι ερωτήσεις. Πώς ανακαλύφθηκε ο λιθοτρίπτης? Ποιος, παιδιά, δεν είναι ούτε εξεταζόμαστε ούτε τίποτα. Σκοπός είναι να πούμε πέντε πράγματα και να μην είναι κατανοητά. Αν θυμάμαι καλά, σε ένα άρθρο που είχα διαβάσει στο European Urology, από παρατήρηση που κάναν σε μαχητικά αεροσκάφη τα οποία είχαν μικρές διατρήσεις στα φτερά, είχαν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι πιθανώς λόγω της μεγάλης ταχύτητας που είχε το αεροσκάφος και της πρόσκουρσης στα γονιδίων βροχής δημιουργούνταν αυτές οι τρύπες και από εκεί άρχισε να διαμορφώνεται μια. Το μικρό όνομα, συνάδελφε. Λάμπρος Μητράκας. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι κανένας που δεν συμφωνεί? Συμφωνούμε όλοι δηλαδή σε αυτό? Δεν ξέρω. Ναι, ούτε κι εγώ ήξερα. Που διάβασα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί κι εγώ αυτό ήξερα που λέει ο Λάμπρος. Αλλά η δήλωση, καταρχήν πριν ξεκινήσουμε, συγχωρέστε με παράληψη, είμαστε τρεις συνάδελφοι, όλοι με καλή εμπειρία στην λιθίαση και στην εξωσωματική λιθοτριψία. Όταν μας ζήτησε ο κ. Χατζηχρήστου να κάνουμε ένα θέμα που θα καλύψει κάποια ώρα στο σχολείο, αμέσως σκέφτηκα να καλέσω τον Θανάση τον Παπατσόρη, που είναι επίκουρος καθηγητής, για όποιον δεν γνωρίζει, στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και δουλεύουμε παρέα όλη τη μέρα και είπα να τον έχουμε και εδώ για να μην μας λείψει από κανέναν. Και το Χάρη το Μαμουλάκη, που είναι και καλός φίλος πέρα από συνάδελφος και όσον ούπο και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και, όπως είπαμε, καλή εμπειρία στο χώρο της λιθίασης. Και θεωρητικά και πρακτικά και επιστημονικά και χειρουργικά απ' όλα. Δεν έχουμε καμία δήλωση συμφερόντων από κανέναν. Και το πρώτο πράγμα που είπαμε είναι να πούμε για την σύντομη ιστορία της εξωσωματικής λιθοτριψίας και θα είναι πολύ σύντομο. Και αν πιστεύετε ότι αυτός είναι ένας λιθοτρίπτης, όντως είναι ένας λιθοτρίπτης. Έτσι είναι. Αυτή είναι η παραγωγή των ηλεκτροϊδραυλικών κυμάτων. Αυτό είναι ένα ηλεκτρόδιο.
μόνο που αυτή η χρονολογία είναι 1945 από Ρώσους για καρκίνο εγκεφάλου. Και αυτή ήταν η πρώτη εφαρμογή κρουστικών κυμάτων. Ε? Και από εκεί και μετά, για να είμαστε ειλικρινείς, αρχίζει να γίνεται αυτό που είπε ο Λαύρος και στην ουσία μπαίνει για πρώτη φορά, κάτι συμβαίνει και παρατηρούνται μικρορωγμές στα αεροπλάνα. Και από εκεί μπαίνει η Ντορνιέ, που είναι η πολεμική βιομηχανία, να δει τι ακριβώς γίνεται. Και η φυσική της στην αρχή, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ήταν οι ουρολόγοι από την αρχή, άρχισαν να μελετούν το φαινόμενο. Αφού είχαν καταλήξει σε μελέτες in vitro, αποφάσισε, γιατί όλα τα πράγματα στη ζωή έτσι γίνονται, η Γερμανία, γι' αυτό και το έχω βάλει με κόκκινο, το κράτος δηλαδή, να δώσει ένα τεράστιο ποσό στο Μόναχο, στο τμήμα της φυσικής και στο τμήμα το ουρολογικό, για να μπορέσει να κάνει την μελέτη και να καταλήξουμε μέχρι εκεί που έχουμε καταλήξει σήμερα. Και αυτός ο οποίος παίρνει τα credits γύρω στη δεκαετία, στην αρχή της δεκαετίας του 80, είναι ο Τσόζι, ο Γερμανός, από την κλινική του Μονάχου, ο οποίος είναι εν ζωή, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει μόλις συνταξιοδοτηθεί, και είναι αυτός που στην ουσία έκανε ένα μοντέλο για να τοποθετήσει ανθρώπινες λίθους, πέτρες μέσα στο μοντέλο αυτό και να δει πώς συμπεριφέρονται. Από εκεί και μετά έχει κάνει διάφορα πράγματα, δεν θα σταθούμε τόσο πολύ σε αυτό, ώσπου έρχεται το 1980 και το 82 για πρώτη εφαρμογή και το 82 έχουμε τις πρώτες μελέτες. Και αυτό που έχει σημασία, από εκεί και μετά άρχισε να εξελίσσεται το πρώτο μοντέλο, που ήταν το Human Model 3, το HM3 όπως το ξέρουμε όλοι, για να γίνει με την κλασική μπανιέρα, και θα τα συζητήσουμε παρακάτω, για να περάσει στη δεκαετία του 1990 στο ξηρόλιθο τύπτη, να φύγουμε δηλαδή από την μπανιέρα. Και θα πούμε αμέσως μετά. Παράλληλα, άλλες δύο κλινικές, η κλινική από το Ρίτλιγκερ και την του Ερλάγγεν, βγάλανε πιζοηλεκτρικούς κρυστάλλους και ηλεκτρομαγνητικούς λιθοτρύπτες. Στην ίδια δεκαετία, προφανώς για λόγους ανταγωνιστικούς. Και σαν τελευταίο, γιατί υπάρχουν και άλλες εφαρμογές, σαν τελευταίο ο πρώτος συμπαγής λιθοτρύπτης με την χρήση του CIARM έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 80, και νομίζω ότι αυτό, γιατί αυτό νομίζω έθεσε και πολύ πρακτικά την λιθοτρυψία στην κλινική πράξη. Και θέλω στον Χάρη το Μαμουλάκη, και ελπίζω ότι από μέσα του με ευχαριστεί, είναι σίγουρο. Όταν μοιράζαμε τα θέματα του Παχάρη, σε ευχαριστώ πολύ, είσαι ο πιο κατάλληλος, ο πιο υπομονετικός και ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσεις για τη φυσική που υπάρχει πίσω από την εξωσωματική λιθοτρυψία. Και πραγματικά δεν είναι τόσο απλό, είναι δύσκολο να πω ότι πολλά από τα πράγματα σήμερα, 2013, για το πώς λειτουργεί η εξωσωματική, για το πώς πάει πέτρα, για το τι αριθμό θα φτάσουμε, σε ποια ένταση θα χτυπήσουμε, είναι άγνωστα. Δεν υπάρχουν ούτε καλές μελέτες και δεν ξέρω πότε θα υπάρξουν και με ποιο χαρακτήρα. Χάρη. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Νόμιζα ότι είσαστε φίλοι. Ναι, βεβαίως. Νόμιζα ότι είσαστε φίλοι. Βεβαίως, πολύ μάλιστα. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι όμως, νομίζω, ευθύνη και σοφρά του κυρίου Σκολαρίκου. Είναι το ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Χάρης Μαμουλάκης, γιατί μου θυμίζει αντίστοιχη περίπτωση, έτσι, στη λιθίαση, που δεν ήθελε κανένας το μεταβολισμό και τον πήρε ο Χάρης, αλλά τους έβαλε γυαλιά, γιατί στο πιο βαρετό και ηλίθιο θέμα είχε πάρει την άριστη βαθμολογία. Λοιπόν, πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Ναι, άσε τις δικαιολογίες, άσε τις δικαιολογίες. Να κάνει αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, είναι αυτό που λένε ότι όποιος αγαπά παιδεύει. Εγώ τον αγαπώ πολύ τον Αντρέα, ξέρω πως με αγαπάει. Καταρχήν, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Χατζηχρήστου. Είναι τιμή μου να με τρίτη συνεχή χρονιά εδώ. Και ειδικά σε αυτό το σεμινάριο, το διαδραστικό, το οποίο το θεωρώ έτσι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκινήσω, το οποίο είναι δύσκολο. Εγώ εξεπλάγινα όταν αναγκάστηκα να διαβάσω πολύ και ακόμα είναι πράγματα που ούτε ο ίδιος δεν τα έχω καταλάβει. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο απλώς γίνεται, τουλάχιστον κάποια στοιχεία να περάσουν, γιατί
Είναι σημαντικό να έχουμε πέντε πράγματα στο μυαλό μας από πίσω. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να κάνουμε καλύτερη πρακτική για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε το δεδομένο μηχάνημα που έχουμε στο χώρο μας όσοι το έχουν. Άρα λοιπόν μιλάμε για την βασική φυσική και ξεκινώντας θα ήθελα να πω το εξής, ότι είδαμε και στην ιστορία προηγουμένως ότι η εξωσωματική λιθοτριψία έχει περάσει αρκετά στάδια τεχνολογικής προόδου. Όμως τα βασικά στοιχεία έχουν μείνει τα ίδια. Η φυσική είναι φυσική. Τα φαινόμενα συνεχώς είναι πάντοτε τα ίδια. Τι κάνουν οι λιθοτρίπτες? Οι λιθοτρίπτες είναι μηχανάκια τα οποία παράγουν κάποια κύματα. Όπως είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, έτσι είναι και τα ακουστικά κύματα. Τα ακουστικά κύματα είναι κύματα ήχου. Είναι κύματα τα οποία ουσιαστικά είναι παλμοί αύξησης της πίεσης. Στο αριστερό σχήμα βλέπουμε την τυπική κυματομορφή ενός ακουστικού κρουστικού κύματος. Γιατί τα κρουστικά κύματα έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι απλώς ακουστικά κύματα. Έχουν το shock front που λέμε, το οποίο θα σας πω δύο λόγια και γι' αυτό. Το χαρακτηριστικό λοιπόν αυτής της κυματομορφής σε αντιδιαστολή με την κάτω κυματομορφή, που είναι μια ημιτονοειδής καμπύλη, όπως αναγνωρίζετε, είναι ότι έχουμε μια ταχύτατη αύξηση της πιέσεως. Εδώ είναι ο χρόνος, εδώ είναι η πίεση. Αυτό το πικ της πιέσεως γίνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, της τάξης των nanosecond. Και φτάνει σε ένα μέγιστο, πικ maximum, το οποίο για τη λιθοτριψία είναι στα 30 με 110 MPa. 1 MPa, να θυμίσω, ότι είναι 10 ατμόσφαιρες. Μία ατμόσφαιρα είναι στο επίπεδο της θάλασσας. Μία ατμόσφαιρα είναι η δύναμη που έχει μία δύναμη η οποία μπορεί να σηκώσει τον νερό στα 10 μέτρα. Φανταστείτε γιατί πιέσεις μιλάμε εδώ πέρα. Τεράστιες. Είναι ένας παλμός γρήγορος, βραχύτατος, έχει την πρώτη αυτή χαρακτηριστική φάση και στη συνέχεια ακολουθεί μια σταδιακή πτώση της πίεσης για να μηδενιστεί. Αυτή η πρώτη φάση θα δούμε και παρακάτω ότι λέγεται compressive phase, είναι η συμπιεστική φάση και ακολουθεί μια φάση η οποία είναι εφελκισμού, μια φάση εφελκισμού με αρνητική πίεση και στη συνέχεια για να επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο. Το μείον 5, μείον 15 και αυτό παίζει ανάλογα με το λιθοτρίπτη. Αυτά μπορεί να παίξουν ανάλογα με τους λιθοτρίπτες που έχουμε στη διάθεσή μας. Όπως βλέπετε στο δεξιό σχήμα, έχω βάλει μια αντιπαραβολή δύο λιθοτριπτών, τον HM3 που είναι ο πρώτος λιθοτρίπτης που είχαμε, ο ηλεκτροϊδραυλικός. Εγώ δεν τον πρόλαβα, δεν τον ξέρω. Και έναν Storch, ο οποίος είναι ηλεκτρομαγνητικός. Παρά το ότι αυτοί οι δύο λιθοτρίπτες υποτίθεται ότι έχουν διαφορετική αρχή λειτουργίας, δίνουν την ίδια κυματομορφή. Μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές, αλλά το σχήμα είναι ακριβώς το ίδιο. Χάρη, πριν πας στο επόμενο, αν μου επιτρέπεις, χωρίς να θέλω να διακόψω τον ήρμό σου, να ρωτήσω κάτι. Είναι ένα κύμα, μια κυματομορφή, με μια θετική πίεση και μια αρνητική πίεση. Οι συνάδελφοι που είπαν ότι γνωρίζουν για το μηχανισμό κατακερματισμού του λίθου, ποιο παίζει ρόλο, η θετική πίεση ή η αρνητική πίεση για να σπάσει η πέτρα από την κυματομορφή? Ποιος θέλει να απαντήσει? Αν κάποιος το ξέρει, έτσι δεν είναι? Είναι δύσκολο το κομμάτι της φυσικής. Ναι, το όνομα, το μικρό πες μου, στο μικρόφωνο. Λόγος. Νομίζω για την φυσική, αλλά δεν θυμάμαι το λόγο. Οκ. Okay. Άλλος, Θάνο. Νομίζω ότι η πέτρα για να τη σπάσει την τραβά, δεν την πατάς. Οκ. Okay. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον είναι αρνητικό. Αχα. Άλλο. Πιστεύω ότι διαφορά είναι αυτή που παίζει με τα λόγια. Αχα. Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Οκ. Okay. Εγώ θα πάω μαζί με τον Θανάση στον Μπέκο. Γιατί όλος ο λόγος για καταστροφές γίνεται από το αρνητικό. Μην στοιχηματίζετε. Λέμε. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να το απαντήσεις. Ελπίζω να σου το εξηγήσω. Χάρη, προχώρα. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο. Παλμός με αυτά τα χαρακτηριστικά πολύ βραχίας μετάδοσης και πολύ βραχίας διάρκειας. Αύξηση της πίεσης στο πικ σε ελάχιστα νανοσεκόντ και όλο μαζί γύρω στα 6 μικροσεκόντ. Εδώ είναι η πρώτη φάση της συμπίεσης, η πύκνωση του ρευστού που θα δούμε τώρα και εδώ είναι η φάση εφελκισμού, η αραίωσης. Εδώ είναι το μηχανικό ανάλογο για να καταλάβουμε τι σημαίνει πύκνωση και αραίωση. Εδώ είναι ένα έμβολο, εδώ είναι ένα ρευστό. Ρευστό, τι σημαίνει ρευστό? Ρευστό είναι ένα υλικό το οποίο όταν ασκηθεί πάνω του μία δύναμη έχει την τάση να παραμορφώνεται. Και αυτή η παραμόρφωση που παρουσιάζει είναι αντιστρόφως ανάλογη μιας φυσικής του ιδιότητας που ονομάζεται εξόδες. Το νερό, για παράδειγμα, έχει μικρό εξόδες. Αν ρίξουμε μια πέτρα μέσα, θα πηδήξει το ταβάνι. Το μέλι είναι διαφορετικό, θα πάει λίγο πιο. Άρα λοιπόν, το ρευστό μπορεί να είναι ένα υγρό, μπορεί να είναι ένα αέριο και κινείται ένα έμβολο. Αυτό που κάνει είναι να σπρώχνει τα γειτονικά άμεσα μόρια.
Και έτσι δημιουργείται μια πρώτη θέση όπου συμπυκνώνονται αυτά τα μόρια μεταξύ τους, του ρευστού. Στη συνέχεια αυτά τα μόρια σπρώχνουν τα γειτονικά τους. Πίσω δημιουργείται ένα κενό. Το πίσω μέρος είναι η περιοχή της αρέωσης. Το μπροστινό μέρος είναι η περιοχή της επόμενης συμπύκνωσης. Και έτσι σιγά σιγά έχουμε αυτό που λέμε propagation του κύματος, να προχωρήσει δηλαδή, αφήνοντας πίσω αρεώσεις και μπροστά του πυκνώσεις. Και αυτές οι πυκνώσεις και οι αρεώσεις αντιστοιχούν στις θέσεις, στο κύμα, στη φάση συμπύκνωσης και αρέωσης, που θα δούμε τη σημασία τους παρακάτω, μας τα πει ο Ανδρέας καλύτερα. Μην τρεμάξετε με αυτούς τους τύπους, δύο λόγια θέλω να πω. Η μετάδοση του ακουστικού κύματος επιδρά μέσα στο ρευστό, το οποίο είναι απαραίτητο να υπάρχει για να έχουμε μετάδοση. Για να το ακουστικό κύμα δημιουργείται οποτεδήποτε ένα αντικείμενο κινείται μέσα σε ένα ρευστό. Είναι απαραίτητο το ρευστό να υπάρχει για να έχουμε δημιουργία κύματος και μετάδοση κύματος. Παραδείγματος χάρη, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν χρειάζονται να υπάρχει ένα μέσον για να μεταδοθούν, το φως κινείται στο κενό. Εδώ όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί στο ακουστικό κύμα. Άρα, ακουστικό κύμα είναι το κύμα που δημιουργείται όταν κινείται αντικείμενο μέσα στο ρευστό, και για να προχωρήσει το ακουστικό κύμα είναι απαραίτητο να υπάρχει το ρευστό, όπως είδαμε προηγουμένως. Επιδρά όμως η κίνηση του ακουστικού κύματος στο ρευστό, διότι αλλάζει την πυκνότητά του. Κάθε ρευστό έχει μια συγκεκριμένη πυκνότητα ανάλογα με το τι ρευστό μιλάμε. Άλλη πυκνότητα έχει το αίμα, άλλη πυκνότητα έχει το νερό, άλλη πυκνότητα έχει το μέλι κτλ. Όταν έχουμε την παρουσία του κύματος, έχουμε τη βασική πυκνότητα συν την πυκνότητα που δημιουργεί το κύμα. Και έχουμε μια ρο κατάσταση, μια νέα πυκνότητα στη θέση του κύματος, η οποία είναι το άθροισμα. Το ίδιο είναι και οι πιέσεις. Και η πίεση που ασκεί το ακουστικό κύμα είναι συνάρτηση της ταχύτητας κίνησης των μορίων και της πυκνότητας. Αυτές οι τιμές, η βασική τιμή για το ρο 0, δηλαδή της πυκνότητας, και η ταχύτητα μετάδοσης του κύματος είναι σε συγκεκριμένες στους ιστούς και είναι αυτές οι τιμές. Και αν πάρουμε το γινόμενο αυτών των δύο, παίρνουμε μια άλλη οντότητα, η οποία και αυτή είναι σημαντική, που ονομάζεται impedance, αγωγημότητα, που καθορίζει την κίνηση του κύματος μέσα στο συγκεκριμένο ρευστό. Σε μια πίεση που αναπτύσσεται στη φάση της λιθοτριψίας, η οποία μπορεί να φτάνει η μέγιστα 100 μεγαπασκάλ, δηλαδή 10.000 ατμόσφαιρες, αν λύσουμε τους τύπους, θα δούμε ότι το ρο α προς ρο 0, δηλαδή η νέα πυκνότητα προς την αρχική πυκνότητα, είναι πολύ μικρή. Έτσι λοιπόν, οι μεταβολές της πυκνότητας λόγω της επίδρασης των ακουστικών κυμάτων της λιθοτριψίας συνεπάγονται μια πολύ ελάχιστη συμπίεση των ιστών. Το ίδιο ισχύει και με τους υπερήχους. Φανταστείτε να βάζαμε ένα ακουστικό κύμα, υπερηχητικό ή τέτοιο κύμα, και να συμπιέζαμε τους ιστούς μας. Είναι μόλις 5%. Και αυτό είναι λίγο πολύπλοκο. Εδώ θέλω να αναφερθώ λίγο στο πώς δημιουργείται το shock front, το οποίο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να ξεκινήσει να σπάει ο λίθος, αυτό το μέτωπο δηλαδή. Το κύμα ξεκινάει έτσι σαν ημιτονοειδές, αλλά επειδή δεν είναι ουσιαστικά ημιτονοειδές, η κάθε τιμή, η κάθε ταχύτητα στην καμπύλη, το κάθε σημείο της καμπύλης, επειδή έχει διαφορετική πίεση, κινείται με διαφορετική ταχύτητα. Έτσι λοιπόν, καθώς προχωρεί το κύμα, υπάρχει μία τάση η κλίση της καμπύλης να πάει στο άπειρο, να συμπέσει λέει, το κύμα και να έχουμε μία ευθεία γραμμή εδώ. Καθώς όμως κινείται το κύμα, παράλληλα έχουμε και απορρόφηση πίσω του. Ένα τμήμα το απορροφάται. Έτσι τελικά έχουμε μία ισορροπία μετάδοσης και απορρόφησης για να φτάσουμε τελικά στην αδυναμία σύμπτωσης και να φτάσουμε τελικά να έχουμε το shock front, τον τοίχο αυτόν που ξεκινάει να σπάει την πέτρα. Εδώ είναι επίσης πολύπλοκα τα πράγματα, δεν θα ήθελα να μείνω, θα τα πούμε και παρακάτω. Είναι για την ενέργεια που φέρει ένα παλμικό κύμα, δίνεται από πολύπλοκους τύπους ολοκλήρωσης στο χρόνο, γινόμενα ταχύτητας, επιπίεση. Και εδώ βλέπουμε μπαίνει και η αγωγημότητα του ακουστικού κύματος, του κύματος μέσα στο συγκεκριμένο ρευστό, η εστιακή ενέργεια παλμού. Είναι πολύπλοκα, νομίζω ότι δεν αξίζει να μπούμε σε αυτά. Κάτι το οποίο θα ήθελα να δούμε είναι η μετάδοση και ανάκλαση του ακουστικού κύματος. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα διάγραμμα το οποίο δίνει την αγωγημότητα στο ρευστό σε συνάρτηση με την ένταση μετάδοσης της ενέργειας. Το κύμα μεταδίδει μια ενέργεια. Εάν συναντήσει στο διάβα του ένα διαφορετικό υλικό, τότε θα πρέπει αυτά τα δύο υλικά
από εκεί που ξεκινάει. Γιατί, όπως θα δούμε παρακάτω, ξεκινάει μέσα από μια υδάτινη πηγή. Έχει νερό δηλαδή γύρω του. Και το επόμενο υλικό που θα συναντήσει, παραδείγματος χάρη ο ιστός, το κόκαλο, έτσι, να έχουν αγωγημότητες, οι οποίες να είναι πολύ μικρές οι διαφορές μεταξύ τους. Ούτως ώστε αυτός ο περίεργος τύπος που είναι το intensity, η ενέργεια που μεταδίδει το κύμα που ανακλάται, reflected intensity, αν αυτά τα δύο είναι ίδια μεταξύ τους, θα μηδενιστεί. Και έτσι το transmission intensity, δηλαδή η ενέργεια που μεταδίδει το κύμα, το οποίο δίδεται από το ένα μείον αυτό, θα είναι μεγάλο. Αν λοιπόν, καθώς προχωράει το κύμα από το νερό στον ιστό ή σε οτιδήποτε βρει μπροστά του, έχουμε το λεγόμενο mismatch στην μετάδοσή του, αυτά εδώ πέρα διαφέρουν πολύ, αυτό εδώ πέρα το transmission θα είναι πολύ μικρό, γιατί η ανάκλαση θα είναι μεγάλη. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι εάν πάρουμε το λιθοτρίπτη μας, όπου υπάρχει η κεφαλή του, περιβάλλεται από νερό. Και αποβάλλουμε το χέρι μας χωρίς να είναι σε επαφή μαζί του, το βάλουμε από πάνω στο χέρι μας, δεν θα νιώσουμε πρακτικά τίποτα. Μεσολαβεί ο αέρας. Αυτές οι δύο αγωγημότητες είναι τελείως διαφορετικές στο νερό και στον αέρα. Έχουμε πολύ μεγάλο mismatch, έχουμε πολύ μεγάλη ανάκλαση των κυμάτων και δεν φτάνει μπροστά, δεν πάει στο στόχο. Έτσι λοιπόν, αυτό θα το δούμε, έχει πολύ μεγάλη κλινική σημασία αργότερα για το coupling, τη σύζευξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι από το νερό στον αέρα η μετάδοση είναι εξαιρετικά μικρή. 99% περίπου ανακλάται. Από το νερό στους μαλακούς ιστούς, επειδή είναι πολύ κοντά η αγωγημότητα, γιατί η ιστή τι είναι, νερό ουσιαστικά περιέχουμε πολύ, δεν έχουμε πολύ μεγάλο mismatch και έχουμε μετάδοση ενέργειας της τάξης του 80-90%. Στα κόκαλα πάλι, επειδή εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά πάλι μεταξύ της αγωγημότητας που έχει το οστό με το νερό, πέφτει η μετάδοση της ενέργειας στο 60-65-70%. Γι' αυτό όταν μας λαμβούν οστά, έτσι χάνουμε πολλή ενέργεια στη φάση του κύματος. Εστίαση του ακουστικού κύματος. Ο στόχος είναι να συγκεντρώσουμε την ακουστική ενέργεια σε ένα σημείο, στην πέτρα. Μειώνοντας κατά το δυνατόν την επίδραση στους γειτονικούς ιστούς, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στις εικόνες. Όμως, το σημείο της εστίασης είναι το σημείο εκείνο όπου θα έχουμε τη μέγιστη πίεση που μπορεί να αναπτύξει το μηχάνημά μας. Σε κάθε όμως κύμα, όπως πάρουμε ένα λέιζερ για παράδειγμα και το κάνουμε κάπου στον τοίχο, θα δούμε ότι έχουμε ανάκλαση λίγο. Οπότε έχουμε τη λεγόμενη περίθλαση. Κύματα αντανακλούν γύρω-γύρω και τελικά αντί να έχουμε ένα σημείο όπου θεωρητικά θα θέλαμε να εστιάσουμε, έχουμε μία ζώνη, μία ευρύτερη ζώνη. Αυτό είναι το λεγόμενο focal zone, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κάθε λιθοτρίπτη και είναι η συνάρτηση της διαμέτρου παραγωγής των κουρστικών κυμάτων και του εστιακού βάθους. Εδώ σας έχω βάλει δύο διαγράμματα να δείτε ότι αν έχουμε συγκεκριμένο εστιακό βάθος, το οποίο εξαρτάται από τον λιθοτρίπτη που έχουμε, παραδείγματος χάρη στα 14 εκατοστά, εάν παίξουμε με την κατασκευή του aperture, δηλαδή της κεφαλής παραγωγής, θα έχουμε, καθώς μικραίνει η διάμετρος, με δεδομένο σημείο εστίασης, θα έχουμε διεύρυνση της εστιακής ζώνης, δηλαδή της περιοχής εκείνης όπου έχουμε μεγάλες πιέσεις. Και ορίζεται, υπάρχει ορισμός για την εστιακή ζώνη ενός λιθοτρίπτη, είναι συγκεκριμένος. Δίνεται από τη Διεθνή Ηλεκτροχημική Εταιρεία ως η περιοχή εκείνη όπου οι καταμετρούμενες πιέσεις είναι μίνιμουμ 50% της μεγής της. Έτσι αυτό, λοιπόν. Χάρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, και αυτό κρατήστε το, γιατί στην μοντέρνα εξωσωματική λιθοτριψία, που θα το συζητήσουμε παρακάτω, είναι ό,τι πιο ισχυρό στοιχείο έχετε για την κλινική σας πράξη. Και θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Από την άλλη μεριά βλέπουμε, έτσι λοιπόν, είναι ανάλογη το focal length με το focal zone και αντιστρόφως ανάλογη με τη διάμετρο της κεφαλής. Αυτά να κρατήσουμε εγώ. Συγγνώμη, σας κούρασα, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Όχι καθόλου, Χάρη, δεν μας κούρασε καθόλου. Πίστεψέ με, είναι εξαιρετικά δύσκολο κομμάτι να μιλάει κανένας γιατρός για φυσική. Φυσικό θα έπρεπε να είχαμε εδώ. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ, όλοι να σε ευχαριστήσουν πολύ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πέντε στοιχεία να μείνουν λίγο. Και με αυτό με το οποίο τελείωσες είναι και το πιο σημαντικό. Θανό, τελικά πώς παράγουμε και πώς εστιάζουμε τα ακουστικά κύματα. Να ρωτήσω κάτι. Ξέρει κανένας πριν ξεκινήσει ο Θανάσης πώς παράγονται τα ακουστικά κύματα. Τα ακουστικά κύματα. Πώς παράγονται, ποιος μπορεί να μας πει. Με απλά λόγια. Απλά.
Πείτε ρε παιδιά, δεν είναι... όσοι ασχολείστε με την εξωσωματική, πώς παράγεται το ακουστικό κύμα, Θάνο? Αδρά, ναι. Ηλεκτρικό ρεύμα, κινεί κάποιους κρυστάλλους, η κίνηση των οποίων παράγει ένα ακουστικό κύμα. Okay. Να σου πω εγώ, έχουμε τριών διαφορετικών ειδών λιθοτρύπτες. Νομίζω ότι αυτό το ξέρετε όλοι, το έχετε διαβάσει όλοι, σωστά? Ο ηλεκτροϊδραυλικός λιθοτρύπτης, σας τα πει αναλυτικά ο Θανάσης. Τι είναι ο ηλεκτροϊδραυλικός? Άνω, τι είναι ο ηλεκτροϊδραυλικός λιθοτρύπτης? Βάζω το λιθοτρύπτη μου το πρωί στην πρίζα και είναι ηλεκτροϊδραυλικός. Τι θα συμβεί? Το ρεύμα πού θα πάει? Όχι. Θα πάει σε ένα... υγρό. Σε ένα μπουζοκαλώδιο θα πάει. Τι σημαίνει ηλεκτρική εκένωση? Τσαφ. Ήχος. Άρα άμα το βάλεις το καλώδιο, πάει στο μπουζί του αυτοκινήτου, Αυτό είναι. Και κάνει ένα τσαφ. Αλλά αυτά τα τσαφ τα πάρετε και τα βάλετε σε ένα κάτωπτρο, έχετε ακουστικό κύμα, Και αυτό το εστιάζεται στο λίθο. Στο μαγνήτη, στον ηλεκτρομαγνητικό λιθοτρύπτη. Πώς παράγει, πινίο, ποιος το είπε? Μαγνητικό, σωστά, και πώς παράγει αυτό ήχο? Το έχει δει κανένα σας, ποτέ? Αμάν, αμάν, και είχα τσιχρήσει του φοβερό θέμα, Σας ευχαριστούμε. Πώς παράγει το ηλεκτρομαγνητικό, πινίο λέει ο συνάδελφος, μαγνητικό πεδίο, σωστά. Έχω δύο μαγνητικές πλάκες, και γιατί να παραχτεί ήχος? Το βάζω στην πρίζα, γιατί να παραχτεί ήχος? Θα πεις, θα το πράσουμε πιο εύκολα. Γιατί είναι παραχτή? Το βάζω στην πρίζα, ρε παιδιά, το λιθοτρύπτη. Τα μαγνητικά πεδία, δύσκολο. Παράγεται ένα μαγνητικό πεδίο ενδιάμεσα, Άμα βάλεις μια μεμβράνη μέσα, ξέρετε τι θα κάνει αυτή η μεμβράνη? Κλακ, 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 πάλετε. Παράγει ήχο. Το έχετε δει ποτέ αυτό? Ποτέ. Κάθε μέρα. Στα ηχεία που ακούτε. Κάθε μέρα. Το ηχείο αυτό είναι, στο ηχείο που ακούτε. Θα κινείτε το πινίο πάνω στο τέτοιο και μετά θα κινείτε το πινίο από το μεμβράνη. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, άμα το βάλεις, ο μηχανισμός όμως είναι περίπου ο ίδιος, Και ο κέραμος κάνει συστολή, διαστολή ο κέραμος από το ρεύμα. Και παράγει αυτόν τον ήχο. Φανώ. Εγώ βέβαια, Ανδρέα, θα άρχισα με ένα αεροπλάνο. Για τη δημιουργία. Υπερηχητικό. Όχι. Των κρουστικών, τα shock waves, δηλαδή το πιο κλασικό που ξέρει ο κόσμος σαν έκφραση. Ναι. Νομίζω ότι κάτι είπαμε με τον Λάμπρο στην αρχή για την ιστορία του πώς παραγγείλει. Για πάμε. Νομίζω, μπορώ, μου επιτρέπετε. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι πώς δημιουργείται αυτό το κρουστικό κύμα. Και έχει δίκιο ο Δημήτρης που λέει ότι το αεροπλάνο είναι ένα καλό παράδειγμα. Και εάν θυμάμαι καλά, ένα ακουστικό κύμα δημιουργείται όταν ένα μέσο ταξιδεύει μέσα σε ένα... Το είπε ο Χάρης, αυτή είναι η φυσική. Όταν ένα σώμα ταξιδεύει, το είπες Χάρη, ταξιδεύει μέσα σε ένα υγρό με ταχύτητα μεγαλύτερη του ήχου. Ναι. Επομένως, δεν είναι ο ήχος εκείνος που παράγεται, δηλαδή με το ηλεκτρόδιο που είχε ο παλιός Ντορνιέ, ήταν η εξαέρωση που έκανε στο νερό, η οποία δημιουργούσε αυτές τις φυσαλίδες. Ηλεκτρική. Η ηλεκτρική εκένωση. Αλλά εκείνη την ώρα δημιουργούνται φυσαλίδες, οι οποίες ταξιδεύανε πολύ γρήγορα μέσα στο νερό και αυτό ήταν που δημιουργούσε τελικά το κρουστικό κύμα. Αν δεν κάνω λάθος. Και διορθώστε με. Να σας καλησπέρισω κι εγώ. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστου για την ευγενική πρόσκληση και τον Ανδρέα για την συνεδρία με το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λίγο πολύ είπαμε κάποια πρακτικά πράγματα, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά σχετικά με την παραγωγή και εστίαση των κρουστικών κυμάτων. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ τη δεκαετία του 70 και του 80 ο Σόουσι, ο Έιζενμπεργκερ και ο Φόρσμαν σχετικά με το θέμα αυτό. Το κρουστικό κύμα, όπως το παρουσίασε ο Χάρης, πολύ καλά φαίνεται και στο διάγραμμα αυτού του άρθρου που έχει μοιραστεί σε εσάς, που είναι ένα review article από το European Urology, με συγγραφείς ονόματα όπως ο Σόουσι, ο Ρασβάιλερ κτλ. Και κρατήστε το αυτό το σχήμα, είναι πάρα πολλοί παράμετροι. Για παράδειγμα, να σου πω ότι έχει σημασία και το χρονικό διάστημα που η μέγιστη πίεση συμπίεσης είναι πάνω από 50%.
αλλά αυτά θα τα δείτε και αναλυτικά διαβάζοντας το άρθρο αυτό. Τώρα, σχετικά με την παραγωγή των κρουστικών κυμάτων, όπως είπε ο Ανδρέας, είναι τρία τα είδη των πηγών της γεννήτριας, γιατί για να φτάσουμε να σπάσει μια πέτρα πρέπει να έχουμε μια πηγή κρουστικού κύματος, πρέπει να έχουμε ένα μέσο εστίασης, δηλαδή παράγονται τα κρουστικά κύματα σε ένα σημείο F1 για παράδειγμα, θα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο εστίασης αυτών των κρουστικών κυμάτων στην πέτρα, στο σημείο F2. Γι' αυτό και πολλές φορές ακούτε την απόσταση F1-F2, που είναι γύρω 12 με 17 εκατοστά. Γι' αυτό, για παράδειγμα, λέμε ότι άτομα με νοσηρή παχυσαρκία δεν μπορούν να υποβληθούν σε λιθοτριψία. Να επανέλθω σε αυτό που σας είπα. Έχουμε τριών ειδών πηγές κρουστικών κυμάτων. Η πρώτη είναι ο ηλεκτροϊδραυλικός λιθοτρίπτης. Ουσιαστικά έχουμε το ηλεκτρόδιο. Έχουμε δύο ηλεκτρόδια. Λειτουργείται ηλεκτρική εκένωση μέσα στο νερό, το spark gap. Και από τη στιγμή που δημιουργούνται τα ακουστικά κύματα στο σημείο F1, θα πρέπει αυτά τα ακουστικά κύματα να εστιαστούν, να κατευθυνθούν προς το λίθο. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός καπτόπτρου, παραβολικό κάτωπτρο. Η ενέργεια η οποία μεταδίδεται από τα κύματα αυτά, τα ανακλώμενα, είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια από ένα κύμα απευθείας. Έτσι, αν θεωρήσουμε ότι εδώ είναι ο λίθος, η ενέργεια και η αποτελεσματικότητα του κρουστικού κύματος είναι μεγαλύτερη μετά από αντανάκλαση. Και έτσι, αυτή είναι η αρχή λειτουργίας του ηλεκτροϊδραυλικού λιθοτρίπτη. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι σε αυτό? HM1, HM3. Το HM1 είναι ο πρώτος λιθοτρίπτης που χρησιμοποιήθηκε πειραματικά. Ο HM3, Human Model 3, είναι ο πρώτος στην κλινική πράξη. Να δούμε λίγο και τα άλλα είδη λιθοτριπτών για να μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε. Πάμε στο ηλεκτρομαγνητικό λιθοτρίπτη. Θυμηθείτε, πηγή παραγωγής κρουστικού κύματος, μέσω που θα κάνει την εστίαση. Υπάρχει και το συζευτικό μέσο που ήταν το νερό στο ηλεκτροϊδραυλικό λιθοτρίπτη. Τώρα πλέον στο ηλεκτρομαγνητικό λιθοτρίπτη έχουμε δύο μεταλλικές πλάκες που δημιουργούν ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μεταξύ τους. Μεταξύ αυτών υπάρχει μία μεμβράνη η οποία πάλεται. Θα παραχθούν κρουστικά κύματα, τα οποία για να εστιαστούν χρησιμοποιείται ακουστικός φακός. Υπάρχει μία παραλλαγή που είναι ο λιθοτρίπτης της Torch, όπου έχουμε παραβολικό κάτωπτρο, το οποίο έχει κίνδυνο στη μέση, και το πρακτικό του κίνδυνου στη μέση είναι διότι εδώ μπορεί να μπει και η κεφαλή του υπερίχου. Και έτσι είναι ένας λιθοτρίπτης που μπορεί να κάνει λιθοτριψία στο νεφρό, για παράδειγμα, με τη χρήση του υπερίχου. Και εδώ είναι απαραίτητο να έχουμε αντανάκλαση των κρουστικών κυμάτων. Να σας πω και για το πιεζοηλεκτρικό λιθοτρίπτη. Η αρχή λειτουργίας του είναι ότι έχουμε 3.000 πιεζοηλεκτρικούς κεραμικούς κρυστάλλους που με την εφαρμογή ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν διάταση μερικά χιλιοστά όλοι μαζί. Είναι σε δύο σειρές όλοι αυτοί οι κεραμικοί κρύσταλλοι. Θα παραχθούν κρουστικά κύματα. Και εδώ πλέον το κάτωπτρο δεν είναι παραβολικό, είναι σφαιρικό. Και γι' αυτό είναι και πιο αδύναμο αυτός ο λιθοτρίπτης. Τώρα, για να τα συνοψίσουμε πάλι και να δούμε στη διαδρομή γιατί λέμε ότι ο πρώτος λιθοτρίπτης ήθελε αναισθησία, ενώ οι υπόλοιποι λιθοτρίπτες δεν ήθελαν αναισθησία. Γιατί σε αυτό ακριβώς το σημείο μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Στον ηλεκτροϊδραυλικό λιθοτρίπτη, η ισχύς και η ένταση των κρουστικών κυμάτων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Χρειαζόταν αναισθησία για να υποβληθεί ο ασθενής σε αυτού του είδους τη λιθοτριψία. Αυτό μπορέσαμε και το ξεπεράσαμε με τους υπόλοιπους λιθοτρίπτες και κυρίως με τον ηλεκτρομαγνητικό, γιατί αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρον, διότι αυξήθηκε το εύρος του κατόπτρου. Το είπε ο Χάρης πιο πριν ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην εστιακή ζώνη, στο focal zone. Αυξήθηκε το εύρος του κατόπτρου και μειώθηκε η εστιακή απόσταση. Με αυτή τη μεταβολή που κάναμε, μπορέσαμε και αλλάξαμε το focal zone, που πλέον είναι σε σχήμα πουρου, σε αυτή την περιοχή, και έτσι έγινε δυνατή η λιθοτριψία χωρίς αναισθησία. Γιατί αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ βασικό. Γιατί θα δείτε στην πορεία ότι ναι, μεν ο HM3 είναι ο πιο αποτελεσματικός για τον θρηματισμό του λίθου, αλλά έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως η χρήση της αναισθησίας. Κάποια άλλα μειονεκτήματα, θα τα δούμε και συνέχεια, είναι ότι αυτά τα ηλεκτρόδια πρέπει να αλλάζονται. Κάθε 10.000 κρούσεις καίγονται
Και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που θα τα δούμε συνέχεια συγκρίνοντας τους λιθοτρύπτες. Άρα κρατήστε πηγή παραγωγής κρουστικών κυμάτων μέσω που θα μας εστιάσει τα κρουστικά κύματα και μέσω σύζευξης που θα το δούμε στη συνέχεια. Ηλεκτροϊδραυλικό, ηλεκτρομαγνητικό με τις δύο παραλλαγές και πιέζο ηλεκτρικό. Πάλι δύο σχήματα σχετικά απλοποιημένα. Το ένα για το ηλεκτροϊδραυλικό με το F1 και το F2. Η απόσταση αυτή είναι που έχει σημασία. Το spark gap ηλεκτρόδιο. Εδώ η αρχή λειτουργίας και παραγωγής των κρουστικών κυμάτων στο ηλεκτρομαγνητικό, όχι στην παραλλαγή με το κίνητρο. Και το πιέζο ηλεκτρικό μηχάνημα που δεν έχει πάρα πολύ κλινική σημασία. Άλλη μία διαφορά, γιατί καλό είναι και σημαντικά να μας πούν κάποια πράγματα. Βλέπουμε ότι στον πρώτο ηλεκτροϊδραυλικό λιθοτρύπτη οι μεταβολές των μέγιστων πιέσεων συμπίεσης είναι πάρα πολύ μεγάλες, 30%. Και γι' αυτό είχαμε και ναι μεν αποτελεσματική θράψη των λίθων, αλλά είχαμε και πολλές ιστικές κακώσεις στα γειτονικά όργανα. Ηλεκτρομαγνητικό λιθοτρύπτης, 2%. Άρα μεγαλύτερη σταθερότητα με τη χρήση αυτού του λιθοτρύπτη. Πάλι επιγραμματικά το σπείραμα με ηλεκτρομαγνητικό κύμα, μεμβράνη εγωγημότητας που πάλεται, ακουστικός φακός, το μαξιλάρι σύζευξης, είπαμε συζευτικό υγρό είναι το τρίτο στοιχείο, θυμηθείτε πηγή, εστίαση, σύζευξη. Νερό στο πρώτο και στα άλλα δύο μαξιλάρι σύζευξης. Ασθενής και εστία F2 που πλέον είναι δίκην πούρου, το focal zone. Συγκεντρωτικά βλέπουμε τα τρία είδη παραγωγής και εστίασης των λιθοτρυπτών, που πάλι είναι λίγο πολύ αυτά που είπαμε, να μην τρώμε το χρόνο, και κάποια προβλήματα, όπως αυτό που σας ανέφερα, η μεγάλη μεταβολή στις μεγίστες πιέσεις συμπίεσης. Συνολικά, πάρα πολλοί λιθοτρύπτες έχουν παραχθεί. Τα πρώτα χρόνια ηλεκτροϊδραυλική, 60 περίπου είδη λιθοτρυπτών, λιγότερη πιεζοηλεκτρική, αυτή που φαίνεται να μένουν η ηλεκτρομαγνητική. Ο HM Human Model 1, πιάνει ένα ολόκληρο δωμάτιο, Human Model 3 με την μπανιέρα και πλέον νεότεροι όπως ο Dornier λιθοτρύπτης, DL3, όπου ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενδουρολογικό μηχάνημα, μπορείς να κάνεις και ενδουρολογικές πράξεις και παρεμβάσεις. Κάτι που θέλετε να συμπληρώσετε, να συζητήσουμε. Ερωτήσεις στο συγκεκριμένο. Επίσης, ξεκαθαρίσατε τα τρία αυτά ήδη διαφορετικά. Και για να... Έχω λίγο μια ερώτηση. Ναι. Ως αποτέλεσμα, είναι ακριβώς το ίδιο ή υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στους τρεις τύπους που θα μπορούσε, δηλαδή, πάνω σου χάρη, υπάρχει κανένας λόγος στο top κέντρο στον κόσμο να έχει διαφορετικού τύπου λιθοτρύπτες. Έχουμε ένα θέμα επιλογή λιθοτρύπτης συνέχεια. Να το συζητήσουμε. Οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε απλώς. Ναι, Θάνο. Όταν το ηλεκτρόδιο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, είναι διαφορετική η ποιότητα των κρούσεων σε σχέση με όταν κοντεύει να φτάσει 10.000. 100.000 συνήθως είναι. Η απάντηση είναι ναι, είναι καλύτερο στην αρχή. Θάνο, δεν ξέρω, θες να κάνεις κάποια... Είναι καλύτερο, αλλά η ίδια κλινική αποτελεσματικότητα έχει λίγο πολύ. Καίγεται η άκρη του. Αλλά παράγεται το spark gap. Να μην μπερδεύουμε λίγο, γιατί η ερώτηση είναι πολύ καλή. Έχω ένα ηλεκτρόδιο. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Αν το βάλω στην πρίζα και αρχίζω και το λειτουργώ, πόσο θα είναι η ζωή του? Και στην αρχή, όταν θα είναι καινούριο το μπουζί, θα λειτουργεί το ίδιο καλά, θα παράγει το ίδιο κρουστικό κύμα έντονα ή θα παράγει λιγότερο καλό κρουστικό κύμα? Η απάντηση είναι ότι το σειρματάκι από το μπουζοκαλώδιο, από το λαμπτήρα, το λέω πολύ απλοϊκά και θα επιστρέψω σε αυτό που είπε ο κ. Σοφράς προηγουμένως, για να μην το αφήσουμε αναπάντητο, φθήρεται. Φθήρεται από το ρεύμα. Καίγεται όπως η λούπα μας, όπως όταν κάνουμε διουρηθρική. Καμιά φορά καίγεται και αυτό. Με αποτέλεσμα να χάνει και γι' αυτό ο κ. Καραγιάννης και όσοι είναι, το αναφέρομαι εδώ γιατί είναι ο πιο παλιός μαζί με τον κ. Σοφρά. Ξέρουμε ότι το αλλάζαμε τακτικά και ήταν και ακριβό και ήταν και το κόστος στον ηλεκτροϊδραυλικό λιθοτρύπτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό δεν γίνεται επειδή βλέπουμε κάτι νούμερα. Α, θέλουμε 10.000 τυπήματα ή 100.000 τυπήματα και έχουμε 1.000.000 χρήσεις για τον ηλεκτρομαγνητικό λιθοτρύπτη. Γιατί και αυτή δεν σημαίνει ότι η ένταση και η ισχύ του κύματος του κρουστικού θα είναι το ίδιο προς το τέλος της χρήσης τους. Εντάξει. Το απάντησα θα είναι αυτό που λες.
Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για το αεροπλάνο και το επιχειρητικό, δεν νομίζω ότι ούτε στους συναδέλφους, ούτε σε εμάς τους ίδιους, ούτε στους φοιτητές, για παράδειγμα, που το συζητάω, το πολυεξηγεί. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Όταν τρέχει το υπερηχητικό αεροπλάνο, που παράγει ένα ημιτονοειδές μεγάλο κύμα, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τον ήχο. Έχει δηλαδή, είναι υπέρηχος, να το πούμε έτσι. Στην ουρά του αεροπλάνου είναι αυτό το οποίο παράγεται το κρουστικό κύμα. Και αυτό είναι γιατί στην ουσία φθήνει η ένταση. Πέφτει από τον υπέρηχο και έρχεται και γίνεται ήχος, γίνεται κρουστικό κύμα. Αλλά πολύ πιο απλά, εμείς τους φοιτητές αυτό λέμε και νομίζω ότι αυτό ισχύει, είναι η αστραπή, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι η ηλεκτρική εκένωση. Κεραυνός μετά την αστραπή. Ο κεραυνός, ναι, μετά την αστραπή. Συγγνώμη, η αστραπή είναι ο ήχος. Με ρώτησε ο γιος μου, γιατί μπαμπά ακούμε πρώτα τον ήχο και βλέπουμε πρώτα την λάμψη και βλέπουμε μετά τον ήχο. Και τον κοίταγα καλά και του λέω, δεν είναι η ώρα σου ακόμα γι' αυτά. Λοιπόν, μηχανισμός κατακερματισμού των λίθων. Ωραίο πράγμα, κυρίως όχι γιατί είναι θεωρητικό, προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται, γιατί νομίζω ότι είναι πρακτικό και σήμερα γίνεται πολύ πιο πρακτικό από ό,τι ήταν στο παρελθόν το θεωρητικό κομμάτι. Θυμηθείτε ότι έχουμε μια θετική πίεση, θυμηθείτε ότι έχουμε μια αρνητική πίεση. Ο μηχανισμός των λίθων είναι παρόμοιος με οποιοδήποτε κάταγμα σε ένα έθαρφστο αντικείμενο. Στην ουσία αυτό που δημιουργούμε στο λίθο είναι μικρές ρογμές. Και αυτό συμβαίνει όταν το στρες των κρουστικών κυμάτων ξεπερνάει ένα κριτικό όριο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό γίνεται και στην πέτρα που θα χτυπήσω με το σφυρί. Και η συσσόρευση αυτών των ρογμών είναι αυτό το οποίο δημιουργεί και σπάει το λίθο. Και έχουμε από το θετικό τμήμα της καμπύλης, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για να σπάσει η πέτρα. Παλιότερα λέγαμε ότι είναι το αρνητικό. Στο αρνητικό οφείλεται κυρίως η σπηλαιοποίηση, την οποία θα την πούμε και που παλιότερα, το cavitation, λέγαμε ότι αυτό είναι αυτό το οποίο σπάει την πέτρα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Άρα έχουμε ορισμένες διασχιστικές και διαχωριστικές δυνάμεις. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται το κύμα και στην επιφάνεια την οποία βρίσκει, αρχίζει σιγά σιγά και διαχωρίζει την πέτρα. Τη διαχωρίζει και προοδεύει προς τα μέσα. Και βλέπετε ότι έχει ένα διαχωριστικό κύμα προς στο άκρο το οποίο βρίσκει το εγγύς, αλλά καθώς βγαίνει μέσα από την πέτρα, δημιουργείται και άλλο διασχιστικό κύμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιο, γιατί βρίσκει αντίσταση το ακουστικό κύμα, θα γυρίσει και προς το εσωτερικό της πέτρας και εκεί θα κάνει διασχιστικές δυνάμεις. Είναι αυτό το βελάκι το οποίο γυρίζει προς τα πίσω. Αυτό πολλοί τον μπερδεύουν με το κομμάτι της αρνητικής πίεσης. Δεν είναι το κομμάτι της αρνητικής πίεσης. Αυτό οφείλεται στο θετικό κομμάτι της πίεσης του κρουστικού κύματος. Τώρα, για να δράσουν αυτές οι δυνάμεις, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, θέλεις υψηλή πίεση. Για να δράσει υψηλή πίεση, γυρίζουμε πάλι σε αυτό το οποίο λέμε με το focal zone. Θυμηθείτε, το focal zone είναι εκεί που πέφτει το ακουστικό κύμα, έχει μια μεγάλη καμπύλη που είναι το peak της πίεσης και δεξιά και αριστερά έχει το 50% της πίεσης. Αυτό είναι της μέγιστης πίεσης. Αυτό είναι το focal zone. Εάν το focal zone είναι μικρότερο από τη διάμετρο του λίθου, τότε φανταστείτε, έχω μια πέτρα και έρχομαι και χτυπάω με αυτή την κίνηση. Τότε αυτές οι δυνάμεις θα δράσουν. Δεν θα δράσουν αν το focal zone που πέφτει το ακουστικό κύμα είναι πολύ πιο ευρύ από την πέτρα. Έχει κλινική σημασία αυτό για τον λιθοτρίπτη σας? Έχει κλινική σημασία. Γιατί έχει κλινική σημασία? Γιατί αν είναι να χτυπήσετε έναν λίθο του ουρητήρα και έναν μικρό λίθο, θέλετε θεωρητικά, και υπάρχουν και κλινικές μελέτες, στενή focal zone, μικρό, όχι πολύ ευρύ στο λιθοτρίπτη που θα έχετε, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αυτές οι δυνάμεις που είναι ικανές να σπάσουν τη μικρή πέτρα. Κρατήστε λοιπόν τις διαχωριστικές και τις κατακερματιστικές δυνάμεις.
η σπηλαιοποίηση. Ξεχάστε λίγο το σχήμα γιατί είναι από χρωματογραφία. Τι είναι η σπηλαιοποίηση και... Απορώ. Θα έρθω μετά στη σπηλαιοποίηση, συγχωρέστε με. Δεν είναι η σωστή σειρά των διαφανειών. Τι σημαίνει quasi-static squeezing? Είναι βραδιστατική συμπίεση. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Σημαίνει ότι προοδευτικά, είτε από πάνω προς τα κάτω, είτε από δεξιά, από αριστερά, συμπιέζεται η πέτρα. Δηλαδή είναι σαν να έχετε ένα καρδιοθράφστη, καρύδοθράφστη. Τον πιάνετε και αρχίζετε και τον συμπιέζετε. Για να λειτουργήσει αυτό, θέλει να μπορεί, και στην ουσία τι κάνει, αν το πιέσετε από πάνω προς τα κάτω, θα αρχίσει να σπάει δεξιά-αριστερά. Αν το πιέσετε δεξιά-αριστερά, θα αρχίσει να σπάει πάνω-κάτω. Προοδευτική συμπίεση και με δύναμη. Αυτό σημαίνει. Και από όλες τις πλευρές. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει από όλες τις πλευρές. Για να λειτουργήσουν αυτές οι δυνάμεις, χρειάζεται μεγάλη εστιακή ζώνη στο λιθοτρίπτη σας. Δηλαδή σε μεγαλύτερο εύρος να χτυπάμε με το μέγιστο της πίεσης. Και όπως θα πω αμέσως μετά, αυτό έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία, γιατί αν έχω μεγαλύτερη εστιακή ζώνη, μπορώ να χτυπάω με μικρότερη δύναμη πίεσης, με μικρότερη μέγιστη πίεσης. Και αυτό στην ουσία κάνει την ίδια διάλυση του λίθου με λιγότερες ιστικές παρενέργειες, με λιγότερες επιπλοκές στην ουσία. Γιατί την επιπλοκή στα αγγεία, θα τη συζητήσουμε παρακάτω, την κάνει κυρίως η μέγιστη πίεση. Αυτό που λέμε όσο πιο δυνατά χτυπάμε. Αυτό δεν είναι, είναι το... Συγχωρέστε με, γυρίζω πίσω στο spallation. Spallation σημαίνει θρηματοποίηση. Μπαίνει δηλαδή το κρουστικό κύμα από το ένα άκρο της πέτρας και αυτό που κάνει είναι ό,τι κάνει η δύναμη που βρίσκεται μέσα, ό,τι κάνει αν βάλετε σε ένα εύθρυπτο υλικό, νεράκι και αυτό σιγά σιγά παγώσει. Θα το διαλύσει, θα το σπάσει από μέσα. Όταν θα φτάσει στην αντοχή του, θα σπάσει. Το καταλαβαίνετε αυτό πλέον. Δηλαδή είναι από τη φυσική. Αυτό σημαίνει θρηματοποίηση. Δηλαδή δεν θα διασχιστεί η πέτρα, θα κοπεί σε κομμάτι. Κατανοητό. Και αυτό για να λειτουργήσει θέλει ευρεία ζώνη εστιακή. Αυτό δεν είναι quasi-static, είναι το cavitation. Το cavitation, η σπηλαιοποίηση που παλιότερα και εγώ όταν άρχισα την ειδικότητα λέγαμε ότι έτσι σπάει η πέτρα, μάλλον δεν είναι τόσο χρειάζεται, δεν είναι όμως το πιο ισχυρό για να ξεκινήσει ο μηχανισμός του κατακαιρματισμού του λίθου. Τι είναι η σπηλαιοποίηση? Δημιουργείται στο υγρό μέσο από το ακουστικό κύμα μία φυσαλίδα, η οποία στην ουσία τι κάνει, το microjet αυτό που βλέπετε, πάει και μπαίνει μέσα στις ρογμές του λίθου. Και όταν θα σκάσει αυτή η φυσαλίδα, ανοίγει ακόμα περισσότερο την πέτρα. Άρα για να γίνει το propagation, η επαγωγή του κρουστικού κύματος και του κατακαιρματισμού του λίθου, θα πρέπει να έχω σπηλαιοποίηση. Η φυσαλίδα για να δημιουργηθεί, δημιουργείται λόγω του αρνητικού θάνο τμήματος της καμπύλης του κρουστικού κύματος από τη φυσική. Μην μου ζητήσετε να σας εξηγήσω περισσότερο, δεν το ξέρω έτσι, για να είμαι ειλικρινής, από τη φυσική. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι έχει κλινική σημασία αυτό. Έχει κλινική σημασία γιατί στην ουσία υπάρχουν τεχνικές στους λιθοτρίπτες τους σημερινούς για να κάνουν μεγαλύτερη σπηλαιοποίηση. Γιατί όταν θα σπάσει η πέτρα σας κλινικά σε πολλά μικρά κομμάτια, δεν μπορούν μετά πολύ εύκολα αυτά να κατακαιρματιστούν. Και χρειαζόμαστε και δεύτερη και τρίτη. Αυτό που κατακαιρματίζει τα μικρά θράσματα είναι η σπηλαιοποίηση. Τα κάνει ακόμα πιο μικρά, δηλαδή τα διαλύει από την έκρηξη. Και αν δείτε τους λεγόμενους tandem λιθοτρίπτες, που τι είναι αυτό, έρχονται από δύο διαφορετικές πηγές ενέργειας, έχουν έναν ηλεκτροϊδραυλικό, έναν πιεζοκεραμικό λιθοτρίπτη, παράγει ένα ακουστικό κύμα, τρέχει και ταυτόχρονα στην ίδια πηγή στέλνω στο λίθο κύμα από ηλεκτροϊδραυλικό λιθοτρίπτη. Και έρχεται και αυτό επιπλέον και δημιουργεί περισσότερες φυσαλίδες. Και έτσι πιστέψανε στην αρχή ότι αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό στην κλινική πράξη.
δυστυχώς δεν είναι πιο αποτελεσματικό. Και ο λόγος είναι, ανακαλύψανε μετά, ότι επειδή η φυσαλίδα κάνει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να σκάσει, εάν την έχουμε τη φυσαλίδα αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα και έρθει από πάνω άλλη μία και από πάνω άλλη μία, δυστυχώς δεν είναι αθρηστικό το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να καθυστερεί ακόμα περισσότερο. Λεπτές έννοιες, προχωράμε. Το αφήνουμε αυτό. Τελικά, τι συμβαίνει, πώς θα σπάσει η πέτρα, και γιατί στην ουσία η πέτρα κάποια στιγμή θα πάθει κόπωση. Οι αντοχές της, οι φυσικοχημικές, οι εσωτερικές, δεν θα αντέξουν, θα σκάσουν. Αλλά τι παίζει τελικά από όλα αυτά τα οποία είπαμε? Ήρθε ο Σαπόσνικοφ και έκανε ένα πείραμα σε πειραματικό λιθοτρίπτη, αρκετά έξυπνο για να είμαστε ειλικρινείς, και έχει βάλει την έννοια της δυναμικής συμπίεσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η πέτρα σπάει στις γωνίες της, στις δύο, πάνω και κάτω που σκάει το κρουστικό κύμα από τη θετική πίεση, και κατόπιν, γιατί συμπιέζεται δεξιά και αριστερά ή μπρος πίσω με το μηχανισμό που σας εξήγησα προηγουμένως. Επομένως έχει μάλλον διπλή. Και τι σημαίνει αυτό? Αν αυτός είναι ο λίθος, το έδειξε ο Χάρης λίγο προηγουμένως, το τετράγωνο είναι ο λίθος και μέσα είναι το propagation του κρουστικού κύματος. Και αυτό που βλέπετε πολύ σκούρο είναι η έντασή του κρουστικού κύματος. Και το κρουστικό κύμα έρχεται από εδώ και φεύγει από εκεί. Εάν λοιπόν, τι βρήκανε λοιπόν, ότι αν εγώ πάω στο από άκρο της πέτρας, αυτό που λέγαμε ότι η πέτρα παλιότερα σπάει από το από άκρο της, από το πίσω άκρο της, βλέπετε ότι και το τροποποιήσω με κάποιο τρόπο, συγχωρέστε με, και είτε ο τρόπος γίνει με ένα μικρό κράκ εδώ, είτε γίνει με διαμόρφωση της πέτρας, άλλη διαμόρφωση του λίθου, τελικά η ένταση μάλλον δεν θα πολύ επηρεαστεί, το βλέπετε, είναι το ίδιο. Αν εγώ πάω το ή ακόμα και αν αποκλείσω τις συμπιεστικές, αυτά τα δύο λευκά σημαίνει ότι έχω αποκλείσει τις συμπιεστικές δυνάμεις από πάνω. Τις έχω αποκλείσει, δεν μπορεί εκεί να δράσει η πέτρα. Στο από άκρο. Και εκεί βλέπετε πάλι ότι δεν έχω ιδιαίτερο, έχω το ίδιο κρουστικό κύμα. Εάν όμως κάνω το ίδιο πράγμα, το ίδιο θα συμβεί, δεν θα έχω ιδιαίτερο αποτέλεσμα, όταν έρχεται ο λίθος, το κρουστικό κύμα και μπαίνει από κατά μήκος της πέτρας. Και πάλι αν το αποκλείσω αυτό, βλέπετε ότι το κρουστικό κύμα παραμένει σταθερό και ίδιο. Και έτσι κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το κρουστικό κύμα που πέφτει πάνω στην πέτρα, αλλά είναι η συμπίεση που κάνει στην πέτρα, γιατί το εστιακό βάθος, το focal zone, συγχωρέστε με, είναι μεγαλύτερο από τη διάμετρο της πέτρας, με αποτέλεσμα συμπιέζει την πέτρα από παντού, αυτό σημαίνει πρακτικά. Αυτό λοιπόν, κατάλαβα ότι δεν παίζει ρόλο. Και τι τελικά παίζει ρόλο? Αν κλείσω τη συμπιεστική δύναμη στο εγγύς άκρο, γιατί εκεί δημιουργούνται τα πρώτα crack που κάνει η πέτρα, ή αν κλείσω, προσέξτε εδώ, και την ευθεία, αλλά και τα δύο άκρα. Και επομένως δεν μπορεί, ή κλείσω τα πλάγια της πέτρας. Άρα, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Η πέτρα, με βάση αυτό το πείραμα και με βάση αυτό το οποίο ισχύει σήμερα και που πιστεύουμε σαν πιο πιθανή θεωρία, σπάει στην άκρη της με μικρορογμές και από τη συμπίεση που έρχεται μετά αρχίζει και διαλύεται. Μπαίνουν και οι φυσαλίδες μέσα στο εσωτερικό της, εκρήγνεται από μέσα. Και αυτός είναι ο πιο επικρατών μηχανισμός. Και αυτά είναι στους πίνακες αυτά τα οποία είπαμε. Ελπίζω 2-3 πράγματα να τα καταλάβαμε. Όποιος δεν κατάλαβε, μπορεί να με ρωτήσει. Άρα, σπάει έτσι. Σπάει η πέτρα λοιπόν, σπάει γιατί θρηματίζει, ανοίγει στο άκρο της και μετά σπάει σαν το καρδιοθράφι. Ναι. Δηλαδή, όχι, όχι. Όχι τα δύο. Ο καρδιοθράφι θα μάλλει στο καρύδι μέσα, συμπιέζει αργά και σταθερά. Αργά και σταθερά. Αλλά όχι πλάγια, από τα δύο. Εξαρτάται πού θα το πιάσεις, γιατί στην ουσία. Ναι, αλλά φανταστείτε όμως να έχετε ένα καρδιοθράφτη από πάνω και ένα από το πλάι. Γιατί από παντού. Αυτό. Και αυτό έχει σημασία στην κλινική πράξη. Γιατί σήμερα λοιπόν αυτό που κανείς πρέπει να με ρωτήσει είναι: OK, αν ένα επιλέξω λιθοτρίπτη και πώς θα ξέρω εγώ? Γιατί άμα είναι να χτυπήσω μια πέτρα μεγάλη, θέλετε ευρεία focal zone στο λιθοτρίπτη σας. Μα εγώ έχω έναν σταθερό λιθοτρίπτη, παιδιά. Έχει αυτό το focal zone. Και όμως μπορούμε να το τροποποιήσουμε, ιδιαίτερα στους ηλεκτρομαγνητικούς λιθοτρίπτες, επηρεάζοντας το μήκος του παλμού
από την φυσική. Αυτό είναι το πρώτο. Και υπάρχουν πλέον λιθοτρύπτες ηλεκτρομαγνητικοί και πιεζοκεραμικοί που έχουν βγει στο εμπόριο, οι οποίοι έχουν δύο εστιακές ζώνες ή και τρεις εστιακές ζώνες προγραμματισμένες. Και έτσι λένε ότι όταν εγώ θέλω να χτυπήσω μια πέτρα στον ουρητήρα, θέλω στενό focal zone και ισχυρή δύναμη. Όταν θέλω, για να έχω και το αποτέλεσμα, όπως σας είπα, και με το διασχιστικό, αλλά και εκεί δεν φοβάμαι και πολύ τις παρενέργειες. Όταν όμως έχω μια πέτρα στο νεφρό, θέλω ευρύ focal zone, έτσι ώστε να τη συμπιέζω την πέτρα αργά και σταθερά, χωρίς να έχω πολύ μεγάλη πίεση. Με αποτέλεσμα και την πέτρα να σπάσω και πολλές επιπλοκές να μην έχω. Yeah. Η συχνότητα. Εύκολη ερώτηση. Ναι, αυτά τα ξέρεις καλύτερα. Απλώς για τα παιδιά. Η συχνότητα έχει σημασία. Έχουμε ιδιαίτερη ερώτηση και αφιέρωση. Έχει σημασία. Έχουμε όμως ιδιαίτερη ερώτηση πιο κάτω. Με επιτρέπεις μια ερώτηση. Βεβαίως, Θανάση. Έχεις δει όταν κάνεις οτρυψία ότι. Μου λέγανε τους μεγαλύτερους, δεν τους ρωτάς από ευγένεια. Έχουν καταστρατηγηθεί όλα, Χατζηχρήστη. Είσαι στη μαγική στιγμή που μετά από 2.000 κουστικά κύματα βλέπεις την πέτρα να σπάει. Άνοιξε. Ποια δύναμη είναι εκεί? Εννοείς ποια διαχωρίστη. Ποια δύναμη. Σου λέει ο ασθενής, έσπασε, δεν έσπασε και εκείνη τη μαγική στιγμή του λες, κοίτα, το έσπασε. Είναι η σπηλοποίηση. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι το cavitation. Είναι αυτό το οποίο προχωράει μέσα από την πέτρα. Ναι. Τον κύριο Πατσόρη, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά όλα τα φαινόμενα για πόση ώρα μετά τη λιθοτρυψία δρούν? Γιατί συνήθως πολλές φορές τελειώνει η λιθοτρυψία και η εικόνα που έχουμε την ώρα που τελείωσε δεν είναι η ίδια με αυτή που έχουμε στην πρώτη ακτινογραφία όταν ξαναβλέπουμε τον άρρωστο. Έχουμε απάντηση σε αυτό? Να την καταλάβω λίγο καλύτερα την ερώτηση. Η εικόνα της πέτρας που έχουμε με το που τελειώνει η λιθοτρυψία. Τελειώνουμε τη λιθοτρυψία. Ναι, και παίρνουμε μία εικόνα. Μπράβο. Δεν έχει άλλο κατακαιρματισμό πέτρας. Δεν υπάρχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μηχανισμός. Δηλαδή, ναι, αλλά πολλές φορές, άμα κάνω λάθος, διορθώστε με. Η εικόνα που έχουμε με το που τελειώνει η λιθοτρυψία της πέτρας δεν είναι η ίδια με αυτή. Ναι, λέω η εικόνα που έχουμε με το που τελειώνει η λιθοτρυψία. Ναι. Τελείωσε η λιθοτρυψία, πατάμε το CR, βλέπουμε μια εικόνα της πέτρας. Okay. Πολλές φορές αυτή η εικόνα δεν είναι η ίδια με την εικόνα που θα πάρουμε όταν δούμε τον άρρωστο σε 10 μέρες, 15 μέρες. Έχει να κάνει όμως με το μηχανισμό κατακαιρματισμού του λίθου. Δεν λέω για μετακίνηση, για αλλαγή της θέσης της. Δηλαδή, πολλές φορές μια πέτρα δεν τη βλέπουμε να έχει σπάσει την ώρα που τελειώνουμε τη λιθοτρυψία και μετά από 15 μέρες όμως τη βλέπουμε σπασμένη, αυτό λέω. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το μηχανισμό κατακαιρματισμού του λίθου όταν εγώ κλείσω το μηχάνημα και ο άρρωστος σηκωθεί και πάει σπίτι του. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γνωστό. Αυτό που λες συμβαίνει στην κλινική πράξη και έχει να κάνει με τον εσωστό εστιασμό για να δεις το αποτέλεσμα της λιθοτρυψίας σου. Ναι. Πάνω. Λοιπόν, να συνεχίσουμε σχετικά με την αλληλεπίδραση των κρουστικών κυμάτων με ζωντανούς ιστρούς και κύτταρα. Αυτό είναι κάτι γνωστό από τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί παρατήρησαν στα νοσοκομεία που πηγαίνανε τους τραυματισμένους στρατιώτες, ιδιαίτερα στα ναυτικά νοσοκομεία, όταν γινόταν μια υποβρύχια έκρηξη, πολλοί ναύτες που ήταν στο νερό είχαν κακώσεις πνεύμονες. Και αυτό εξηγείται διότι ουσιαστικά τα ακουστικά κύματα που παράγονταν από την υποβρύχια έκρηξη προκαλούσαν με την διάταση συμπίεση των φυσαλίδων αέραν μέσα στους πνεύμονες κακώσεις πνεύμονες. Άρα ήταν κάτι λίγο πολύ γνωστό, αλλά εξηγήθηκε και στην πορεία και μπορεί να συνδεθεί στο θέμα με το οποίο συζητάμε. Πάμε σε κυταρικό επίπεδο. Πειράματα που έχουν γίνει in vitro έχουν δείξει ότι αρχικά το κρουστικό κύμα θα προκαλέσει αύξηση διαπερατότητας κυταρικής μεμβράνης και κυταρική λύση. Από εκεί και πέρα, η μεγάλη δύναμη η οποία θα προκαλέσει ιστική κάκωση, όπως είπε ο Αντρέας, είναι η σπηλαιοποίηση. Και συνήθως μετά από τις χίλιες κρούσεις θα έχουμε στα γειτονικά με το λίθο κύτταρα ιστική βλάβη. Από εκεί και πέρα, μετά τα 2.000 κρουστικά κύματα, έχει παρατηρηθεί σε πειραματόζωα ότι παράγονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, ότι έχουμε τοπική ισχυμία μέχρι και απόπτωση.
Τώρα πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στα όργανα. Λέμε πάρα πολύ συχνά ότι πρέπει να σεβόμαστε τον νεφρό όταν υποβάλλεται σε λιθοτριψία για κάποιο λίθο. Υπάρχουν κάποιες βλάβες που αρχικά παρατηρούνται στα φλεβίδια, μετά στα αρτηρίδια, grade 1 και 2. Οι μηχανισμοί αρχικά είναι απόσπασης, διάσχισης, πυλαιοποίησης και αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το γεγονός ότι έχουμε μικροφυσαλίδες κατά μήκος των αγγείων που διατείνονται, συμπιέζονται, είναι ασταθείς μικροφυσαλίδες, θα διασπαστούν και θα προκαλέσουν ιστική κάκωση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έχει πολύ μεγάλη σημασία η ενεργειακή πυκνότητα σε αυτό το σημείο, γειτονικά δηλαδή με το λίθο. Πιο πρακτικά, οι ασθενείς μπορεί να έχουν αιματουρία για λίγες ημέρες και αυτό προκαλείται κατά κύριο λόγο από κάκωση στην μυοφλοϊκή συμβολή και γιατί εκεί, διότι και έχουμε διαφορετικές πυκνότητες μεταξύ μυελού και φλοιού και σε αγγεία με λεπτό τείχωμα και μιλάμε για τοξοειδείς αρτηρίες. Από εκεί και πέρα έχει βρεθεί ότι μπορεί αυτό να αποτραπεί κάνοντας pre-treatment, κάνοντας χαμηλή ένταση και συχνότητα κρουστικών κυμάτων από 10 έως 500, διότι δημιουργείται η λεγόμενη reflux, αντανακλαστική αγκιοσύσπαση. Και έτσι είναι ένας μηχανισμός, θα δούμε κάποιες εργασίες στη συνέχεια, όπου μπορείς με έναν χαμηλό αριθμό κρουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης να προετοιμάσεις εντός εισαγωγικών το γειτονικό με το λίθο νεφρικό ιστό παρένχυμα, ούτως ώστε να μην υποστεί βλάβη. Τώρα, πρακτικά, πριν πάμε στο καρδιαγγειακό σύστημα, να πούμε ότι τα αιματώματα είναι πάρα πολύ συχνά και αν κάναμε μαγνητική τομογραφία σε όλους τους ασθενείς που βάλλονται σε εξωσωματική λιθοτριψία, σε ποστό 25% θα είχαμε υποκάψει αιματώματα, άλλο αν δεν γίνεται πρακτικά. Πάμε λίγο να δούμε και θα δούμε πάλι συγκεντρωτικά τις επιπλοκές στους ιστούς. Στο καρδιοαναπνευστικό, στο καρδιαγγειακό σύστημα, συγγνώμη, έχουμε κάτι που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, έκτακτες κοιλιακές συστολές, διότι πυροδοτούνται βηματοδότες σε σημεία των κοιλιών με τα κρουστικά κύματα. Δεν χρειάζεται σύζευξη πλέον με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, με τους καινούριους ιστοτρίπτες, γιατί παλιά όποιος είχε βηματοδότη έπρεπε να έχει gating. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε ρήξη ανευρίσματος αορτής ή νεφρικής αρτηρίας, αυτά είναι case reports. Ένα μεγάλο θέμα που συζητιέται είναι αν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωματική λιθοτριψία θα αναπτύξουν αρτηριακή υπέρταση και κυρίως διαπιστώθηκε κάποιους ασθενείς ότι έχουμε αύξηση της διαστολικής πίεσης. Οι μελέτες έχουν δείξει ένα 8%, αλλά μην ξεχνάτε ότι στο γενικό πληθυσμό με τον οποίο συγκρίνονται αυτοί οι ασθενείς έχουμε ένα 6%. Και έτσι θα δούμε στη συνέχεια ποιο είναι το αποτέλεσμα στην υπέρταση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε διαβρώσει στο εντερικό βλενογόνο. Όσοι 20 χρόνια πριν είδε σε πειραματόζωα ότι είχαμε πετέχειες στο έντερο πειραματοζώων που βάλονταν σε λιθοτριψία, διάβρωση του δεκαδακτύλου, κόλλουν, σε ποσοστό 2% και μπορεί και μεγαλύτερο ποσοστό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι που συζητιέται σχετικά με γονιμότητα. Δεν αναφέρομαι στην κοίηση που είναι λίγο πολύ γνωστά. Όσον αφορά στην γονιμότητα στον άντρα, σε κατώτερο τιμόριο του ουρητήρα μπορεί να έχουμε ενδοορχική αιμορραγία και μπορεί να έχουμε παροδικές μεταβολές στο σπερμοδιάγραμμα, κυρίως τέρατο σπερμία. Αλλά λόγω του κύκλου παραγωγής σπερματοζωαρίων αυτές είναι παροδικές αλλαγές. Αυτά αναφέρονται διότι δεν είναι πολύ γνωστά, θα έλεγα. Στις κατευθύνσεις οδηγίες του 2013 αναφέρει ότι η συσχέτιση μεταξύ εξωματικής λιθοτριψίας και υπέρταση ή ζαχαρού διαβήτη δεν είναι σαφής. Αναφέρεται στην κάκωση στο νεφρό συμπτωματικό αιμάτωμα κάτω από 1%, ασυμπτωματικό έως 20%. Καρδιαγγειακό σύστημα, οι αριθμίες που αναφέραμε και από εκεί και πέρα ως case reports σχετικά με κακώσεις στο έντερο ή σε γειτονικά όργανα, ύπαρ, σπλήνα κτλ. Να αναφέρω μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρυσι στο BJU International από τον Καναδά. Μετά από 20 χρόνια που παρακολούθησαν ασθενείς που υποβάλλονταν σε εξωματική λιθοτριψία, δεν διαπιστώθηκε σαφή συσχέτιση με ανάπτυξη ζαχαρού διαβήτη ή υπέρταση. Φάνηκε ότι αυτοί οι ασθενείς που ανέπτυξαν αυτές τις παθήσεις είχαν μεταβολικό σύνδρομο. Και έτσι αυτό ήταν ο παράγοντας
που συνέβαλε σε αυτές τις επιπλοκές εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν στην καθημερινή σας πρακτική είναι κάτι άλλο το οποίο θέλετε να συζητήσουμε σχετικά με την επίδραση στην υπέρταση. Στο σαχαρώδη διαβήτη έχουν γίνει διάφορες μελέτες, μελετάνε και μετράνε ινσουλίνες κτλ. Δεν έχει διαπιστωθεί κάτι σαφές. Ο καθηγητής. Υπάρχει, βασικά υπάρχει επικέντρωση και μετά βέβαια περιφερικότερα στο νεφρό δεν παρατηρείται τραύμα. Παρατηρείται τίποτα άλλο. Υπάρχει μία διαφορά. Θέλω να πω όσο μειώνεται η δύναμη του κρουστικού κύματος, η επίπτωση στο νεφρό. Το focal zone, ναι. Το θυμόσαστε, ναι. Το σχήμα που... Ναι. Ουσιαστικά, όσο απομακρυνόμαστε, τόσο... Αυτό μένει. Ναι. Περιφερικά, πολύ περιφερικά, τι γίνεται έξω, στα όρια του focal zone ή έξω από αυτό. Εντάξει, έχουν παρατηρηθεί με τον ηλεκτροδιαγραφικό, για παράδειγμα, λιθοτρίπτη, ότι μπορεί να έχουμε και διάταση νεφρικής κάψας και αυτό και πονάγανε, αλλά δεν έχουν παρατηρηθεί ιστικές κακώσεις πέραν από το focal zone, σε σημείο που να είναι σημαντικό. Μέχρι 60% έχει αριθμίες. Είδα καλά. Έκτακτες κοιλιακές πτώλες αυτών. Αυτό το, τώρα το ρωτάω εκ του πονηρού, γιατί στο διαβητικό πόδι χρήση των κρουστικών κυμάτων, η ιδέα που την έκανε αυτός που την έκανε, ήταν ακριβώς γιατί είχε παρατηρηθεί σε παλιά πειράματα ότι πολύ περιφερικά στο νεφρό, πάλι σε πειραματόζωο ήταν αυτό, έκανε αγκιογένεση και από εκεί ξεκίνησε και το πήραν και το έκαναν οι διαβητολόγοι στο διαβητικό πόδι τα ακουστικά κύματα. Αγκιογένεση. Αυτή η συχνότητα των έκτακτων συστολών σε καρδιοπαθείς που έχουν αριθμίες μας κάνουν να είμαστε πιο προσεκτικοί, να λαμβάνουμε κάποια συγκεκριμένη... Όχι. Τι εκ των πραγμάτων δεν κάνουμε τίποτα, αυτό ξέρω κι εγώ δηλαδή, αλλά μου κάνει εντύπωση... Όχι, όχι. Δεν έχεις κάποια αντίληψη, Γιάννη. Υπάρχει ένα φαινόμενο άρον-ταφ αριθμία, που αυτό πλέον δεν παρατηρείται με τους καινούριους τρίπτες. Γι' αυτό χρειαζόταν gating παλιά με το βηματοδότη. Αλλά πρακτικά δεν έχουμε κάτι. Πέτρα ενός εκατοστού στην πίελο χωρίς υδρονέφρωση. Τι πόσο το επιτυχίας κατακαιρματισμού έχει με την εξωσωματική λιθοτριψία, παιδιά. Πέτρα ενός εκατοστού στην πίελο του νεφρού, χωρίς υδρονέφρωση. Τι πόσο το επιτυχίας έχει. 70. Okay. 90, 80. Εξαρτάται από τη σύσταση. Δεν την ξέρεις από πριν. Τι θα πεις του αρρώστου. Το χρησιμοποιείς στην κλινική πράξη. Μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής έχουν σταματήσει, Νίκο. Δηλαδή, πότε θα κάνατε λιθοτριψία εσείς. Ποιος μπορεί να μου πει κάποιες ενδείξεις που θα έκανε μια λιθοτριψία. Όλα τα υπόλοιπα από εδώ και κάτω είναι πρακτικά θέματα. Είναι πολύ εύκολο. Υπάρχουν οι ενδείξεις μέσα στα guidelines. Εγώ αυτό έχω βάλει σαν διαφάνεια. Αλλά πρακτικά. Πότε θα κάνατε λιθοτριψία, πότε δεν θα κάνατε, άντε. Να πω πότε δεν θα κάνατε εξωσωματική λιθοτριψία. Πρακτικά, βρε παιδιά. Δηλαδή, σε ένα λίθο, σε μπύρε το λέει ο συνάδελφος. Οκ, ας ξεκινήσουμε το πιο απλά. Σε ένα λίθο 5 εκατοστά θα έκανες εξωσωματική λιθοτριψία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πιο απλό, ας πούμε, το μέγεθος λέμε για παράδειγμα. Κωνσταντίνε. Μέχρι 2 εκατοστά. Οκ. Σαφέστατα αυτό που είπε ο. Θύμισε μου το όνομα, το μικρό. Γιώργος. Σαφέστατα αυτό που λέει ο Γιώργος είναι σωστό, ε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άμα ξέρεις ότι έχεις. Πες μια σκληρή πέτρα. Τι στείνεις. Μόνο υδρικό οξαλικού. Οι δύο πιο σκληρές πέτρες. Άμα το ξέρεις από πριν, η αλήθεια είναι ότι θα είσαι λίγο επιφυλακτικός. Να, το τι θα προτείνεις. Να μαζέψουμε φωνάς. Λίγο αντενδείξεις που σκέφτονται. Βεβαίως. Ωραία. Είναι. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο. Να σκεφτούμε και να πάει δίπλα-δίπλα. Εντάξει, όχι ακριβώς αντένδειξη. Δεν θα προτιμούσα πάντως την εξωσωματική σε λίθους κάτω πόλου. Αχα. Άνω των 2-2,5 εκατοστών. Ωραία. Στην πίελο. Ωραία. Αν είναι κοράλια. Ωραία. Υπάρχει σαρκία. Απόφραξη της απογοητευτικής μοίρας. Mm-hmm. Υπάρχει σαρκία, δεν αντέχει.
Γιατί? Λέω η υπεξαρκία δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία των ενδείξεων που ανήκει η μια πυελονεφρίτιδα. Σωστό. Απλά είναι λίγο δωρονάδων. Γιατί? Για τους λόγους που είπαμε πριν. Για το εστιακό βάθος κυρίως. Δεν φτάνει το ακουστικό κύμα να εστιαστεί επάνω στην πέτρα. Έχετε κάτι άλλο, κάποια άλλη αντένδειξη? Λοιπόν, σκελετικές δυσμορφίες δεν ξέρω πόσο συχνές είναι. Πώς? Αυτές οι σκελετικές δυσμορφίες που λέει στις... Ναι, εξαρτάται από τη σκελετική δυσμορφία για να είμαστε ειλικρινείς. Σίγουρα το να έχουμε, τα είπα όλα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ένας μέγεθος μικρότερος, ένας μονήρης λίθος, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να έχεις 6 λίθους διάσπαρτους μέσα στο νεφρό. Δεν είναι απόλυτες, θα δούμε και τα guidelines μετά. Αλλά αυτό είναι ένα τύφλος ούρτης που αν πραγματικά το ξέρουμε, βλέπεις Νίκο εδώ για να σε ικανοποιήσω, έχω τις μονάδες της αξιονικής, αλλά στην κλινική πράξη, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο πολύ, δηλαδή, ακόμα αλλά και όπου το συζητάμε και έξω, δεν είναι. Στην λιθοτριψία, κοιτάω που θα μετράνε, έχει βλέπωση. Όχι, υπάρχει, σαφέστατα υπάρχει αυτό, σαφέστατα. Η απουσία λίμωξης και μια φυσιολογική ανομαλία. Είπαμε, τα ακριβώς αντίθετα είναι η σύνδεση του λίθου, η λίθη μάτριξ ή η απόφραξη. Τώρα, αντενδείξεις στην κύηση. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και έτσι το σοβαρές ανομαλίες του μυελοσκελετικού θάνου. Δηλαδή, αν έχεις κάποια πραγματικά μεγάλη δυσμορφία που στην ουσία έχεις παρεμβολή των οστικών προεξοχών ή των οστών στην πέτρα, δεν μπορείς να το κάνεις τόσο εύκολα. Ανευρίσματα αορτής νεφρικής αρτηρίας. Εμείς από το νοσοκομείο παλιότερα, εμείς δεν ήμασταν ακόμα εκεί, έχουν γίνει όχι σε αορτής, όχι σε νεφρικής αρτηρίας, με καλά αποτελέσματα. Για τα αντιπικτικά που είπε ο καθηγητής, να διευκρινίσουμε κάτι, τα αντιπικτικά, τα διαβάζουμε παντού ότι είναι αντένδειξη των πάντων. Αλλά οι περισσότεροι άρρωστοι που έρχονται σε εμάς και βλέπουμε, παίρνουν αντιπικτικά. Αυτό το οποίο κανείς πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι η μη ελεγχόμενη και μη καλά αντιροπούμενη διαταραχή της πήξης. Όχι τα αντιπικτικά αυτά καθεαυτά, γιατί μπορεί να τα σταματήσεις, να βρεις ένα καλό παράθυρο και να κάνεις σωματική λιθοτριψία. Πάμε να δούμε τι λένε τα guidelines τα σύγχρονα. Πολύ γρήγορα, η εξωσωματική λιθοτριψία για λίθους πάνω από ένα 2%, μάλλον είναι τρίτο στην ουσία, ανέβηκε από τρίτο σε δεύτερο. Όταν το μέγεθος της πέτρας για τον νεφρό είναι 10 με 20 χιλιοστά, εδώ μπορείτε να κάνετε εξωσωματική λιθοτριψία ή ενδορολογία, αλλά δεν θα σας κατηγορήσει κανένας. Και αν έχουμε κάτω από τα 10 εκατοστά, τότε μπορείτε να κάνετε εξωσωματική λιθοτριψία πάλι ή εύκαμπτη ουρετεροσκόπηση, δηλαδή κερδίζει λίγο έδαφος, αλλά δεν υποχωρεί και η εξωσωματική λιθοτριψία. Επομένως υπάρχουν οι ενδείξεις συγκεκριμένες για τον νεφρό. Αυτό που είπε ο συνάδελφος, δεν θυμάμαι ποιος είπε, για τις πέτρες 10 ως 20 χιλιοστά, εάν έχουμε κάποιους παράγοντες που είναι καλοί για την εξωσωματική λιθοτριψία, να έχεις ένα ευρία φιένα, να μην έχεις πολύ οξία γωνία του κάτω κάλικα, προσωπικά, κύριε Καραγιάννη, τα πιστεύετε πολύ αυτά? Δεν ξέρω την απάντηση. Αν έχουμε κάποια καλή ανατομία, μπορούμε να κάνουμε εξωσωματική λιθοτριψία. Εάν δεν την έχουμε, λένε τα guidelines, αλλά εδώ υπάρχει, πιστέψτε με, εσωτερικά και μπορώ να το ξέρω, αρκετό debate, μάλλον μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, για τις πέτρες του, συγχωρέστε με, για να μην αφήσω κάτι, αν έχετε μία πέτρα πάνω από τα 2 εκατοστά, γιατί δεν το έχω βάλει για οικονομία χρόνου, εκεί δεν θα κάνετε εξωσωματική λιθοτριψία, θα πάτε κατευθείαν για διαδρομική. Και αν έχετε μια πέτρα κάτω από το 1 εκατοστό, μπορείτε να της κάνετε εξωσωματική λιθοτριψία, είναι η πρώτη ένδειξη. Το κομμάτι αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι ή όχι, το έχουμε σε μεταγενέστερη ερώτηση. Και αυτές είναι τα guidelines που έχουμε από τα κοινά guidelines Αμερικής Ευρώπης το 2007. Δεν θα σταθώ τόσο πολύ στα νούμερα. Αυτό το οποίο θέλω να ξέρετε ότι είναι για εγκύστου ουρητήρα μικρότερο από 10 χιλιοστά, εξωσωματική λιθοτριψία. Για οτιδήποτε, αυτή είναι και στην ουσία η πρώτη ένδειξη. Σε όλες τις υπόλοιπες πέτρες του ουρητήρα χάνει συνεχώς έδαφος η εξωσωματική λιθοτριψία. Εντάξει. Επιλογή του λιθοτρίπτη. Όλα τα εύκολα. Συγχωρέστε με, ναι, ο κύριος Καραγιάννης. Τα έχουμε βάλει στον κύριο Παμπουλάκη. Έχουμε ειδική ερώτηση. Σας προλαβαίνω και χαίρομαι ιδιαίτερα για τις ερωτήσεις, γιατί είναι όλες κλινικές από εδώ και πέρα. Έχουμε ειδική ερώτηση. Λοιπόν, το θέμα της επιλογής του λιθοτρίπτη. Δηλαδή, τι σημαίνει η επιλογή του λιθοτρίπτη, συγγνώμη, χάρη ναι.
Αυτή η ερώτηση μπήκε γιατί, άμα διαβάσετε, κάποια στιγμή μας ζητήθηκε να βγάλουμε κάποιες προδιαγραφές για λιθοτρίπτη. Χαμός! Δηλαδή υπάρχουν τόσοι πολλοί στην αγορά και δεν ξέρεις με ποιον τρόπο να ελέγξεις, να διαλέξεις την ουσία πλέον. Και δεν ξέρω κι αν φεύγοντας από εδώ θα μάθετε ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Εγώ ακόμα δεν το ξέρω πάντως. Okay, εδώ πέρα νομίζω για τους περισσότερους είναι που δεν έχουν στο νοσοκομείο, γιατί πας με αυτό που έχεις άμα είσαι σε ένα νοσοκομείο, είναι ότι μπορώ να συνεργαστώ με πάνω από ένας ιδιώτης. Μήπως υπάρχει λόγος να διαλέξω κάποιο κέντρο με βάση το λιθοτρίπτη που έχουν και μήπως το περιστατικό μου θα πάει καλύτερα με τον ένα ή με τον άλλον. Πολύ ωραία. Το μόνο που μπορώ να πω και προλαβαίνω το Χάρη, είναι σίγουρα και αρκετά ειδικό το έχει αναπτύξει το θέμα. Εάν μπορούσα να αγοράσω λιθοτρίπτη, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερο με πολλαπλές εστιακές ζώνες, για να μπορώ να χτυπάω με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα διαφορετικούς τύπους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο στην Ελλάδα. Είναι δύο στην αγορά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμένα προβλημάτισε πάρα πολύ. Τελικά λύση δεν βρήκα. Σας το λέω από τώρα, για να είμαι σαφής. Έτσι, ναι. Αυτό το οποίο φαίνεται, υπάρχουν μελέτες, δεν είναι πάρα πολλές οι head-to-head μελέτες και το θέμα είναι ότι δεν ξέρω και αν έχουν νόημα. Είναι τόσοι πολλοί λιθοτρίπτες μεταξύ τους που τι νόημα έχει να συγκρίνουμε δύο από αυτούς. Αυτό που φαίνεται ότι... Χάρη, μπορεί να το αναστρέψεις. Μπορεί να μας πεις ποιος είναι ο κακός για να τον αποφεύγω, ναι, που μειονεκτεί. Αυτό που φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη σημασία και προκύπτει και από τις μελέτες είναι η εμπειρία του χειριστή. Επομένως, όχι τόσο πολύ το μηχάνημα, ή τουλάχιστον δεν το έχουμε δει, όσο η εμπειρία του χειριστή. Operator dependent κατάσταση, και αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Τα είπαμε προηγουμένως, τα είπε ο Θανάσης. Ίσως θα έχει νόημα να σκεφτεί κανείς όχι τόσο πολύ ποια συσκευή, αλλά ποια αρχή να επιλέξει. Αν θα είναι ηλεκτροϊδραυλικός, αν θα είναι ηλεκτρομαγνητικός ή πιεζοηλεκτρικός. Οι ηλεκτρομαγνητικοί λιθοτρίπτες αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι οι πιο διαδεδομένοι. Είδαμε κάποια χαρακτηριστικά τους, τα οποία τους κάνουν επιθυμητούς. Είναι αναπαραγώγιμοι, δεν χάνεται δηλαδή. Όσες φορές και να χτυπήσουμε, περίπου θα έχουμε την ίδια ουσιαστικά αιστεία. Είναι ανθεκτικοί, δεν έχουν το πρόβλημα με τα ηλεκτρόδια. Επομένως, ένα πρόβλημα το οποίο το είχαμε με τους υδραυλικούς, που ουσιαστικά θα μας δώσει ένα θέμα στο θέμα του κόστους. Η ηλεκτροϊδραυλική, από την άλλη μεριά, ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν, έχουν αυτά τα πουζοκαλώδια που λέει ο Ανδρέας, τα οποία φθύρονται με τον χρόνο. Σημαίνει μετατοπίσεις στην εστία, αφού αυτά φθύρονται. Σημαίνει ανάγκη αντικατάστασης, σημαίνει ενδεχομένως αυξημένο κόστος. Και η πιεζοηλεκτρική είναι η λιγότερη διαδεδομένη. Έχει φανεί από τις μελέτες ότι έχουν μάλλον τα πιο φτωχά αποτελέσματα. Άρα, ίσως θα πρέπει να κινηθεί κανένας μεταξύ αυτών των δύο. Και στις μέρες μας πια, μάλλον οι ηλεκτρομαγνητικοί αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να πω είναι ότι κανένας μέχρι τώρα δεν έχει επιτύχει σε αποτελεσματικότητα τουλάχιστον τα ποσοστά stone free rate του Dornier HM3. Να πω, Χάρη, κάτι για να σε διακόπτω. HM3. Να πω κάτι. Οι ηλεκτρομαγνητικοί έχουν επικρατήσει γιατί, ξέρει κάποιος να μας πει. Είναι πιο αποτελεσματικοί. Είναι πιο οικονομικοί. Είναι πιο ασφαλής. Ποιος το είπε? Είναι πιο ασφαλής. Γιατί? Γιατί ως προς ποιους, Ανδρέα? Δεν είναι, ως προς τον ηλεκτροϊδραυλικό. Δεν είναι τόσο πιο ασφαλής, άμα δείτε συγκριτικές μελέτες. Αλλά, κύριε Καραγιαννή, πονούσαν οι άρρωστοι με την πανιέρα. Γιατί? Ποιος ξέρει να μου πει. Γιατί πονούσανε? Λίγο στο μικρόφωνο για να ακούμε. Είναι το focal zone που λέγαμε πολύ περισσότερο, εξαιρετικά μεγάλο. Δεν ήταν η μεγάλη πίεση. Όχι, δεν ήταν το υψηλό. Αν, πώς το λένε, κανείς έρθει με πολύ δυνατή, με πολύ μεγάλη δύναμη σε ένα εστιακό σημείο, πιθανότατα να έχεις διαφορετικό πόνο από ότι αν έρθει σε μια ευρεία ζώνη. Γι' αυτό οι ηλεκτρομαγνητικοί λιθοτρίπτες πονάγανε λιγότερο. Βγήκαμε από την αναισθησία δηλαδή. Στην παλιέρα και την καλιά εμείς την προλάβαμε, αλλά όσοι την προλάβατε, τους κοιμίζατε και τους βυθίζατε, έτσι δεν είναι?
Okay. Και κάτι τελευταίο να πω, γιατί φαίνεται ότι αλλάζει ο χρυσός κανόνας του HM3. Έχει βγει ο Zinc XX λιθοτρίπτης, κινέζικος. Αλλά πίσω από αυτό δεν είναι Κινέζος, είναι ο Eisenmenger ο Γερμανός, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, είχε μια πολύ φαϊνή ιδέα, προσπάθησε να την πλασάρει στη Γερμανία, οι Γερμανοί δεν έχουν λεφτά, οι Κινέζοι έχουν λεφτά, έφυγε στη Γερμανία και έχει βγάλει το Zinc Zinc XX λιθοτρίπτη, ο οποίος έχει συνδυάσει αυτά που λέγαμε προηγουμένως της ευρείας ζώνης και της μεταβλητότητας και φαίνεται ότι έχει εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Βγαίνουν οι πρώτες μελέτες. Εντάξει. Okay, άρα λοιπόν, ως προς το efficacy, το HM3 νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι δεν έχει ξεπεραστεί αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν το πρόβλημα της αναισθησίας και του πόνου. Και το θέμα των μελετών είναι ότι γενικά είναι προβληματικές οι συγκρίσεις. Τα δεδομένα είναι λίγα, μάλλον όχι, δεν είναι λίγα, είναι αρκετά, αλλά αυτό που λέμε meaningful δεν μπορεί να είναι πολλές φορές. Δεν υπάρχει σαφής τρόπος. Σωστό. Ναι. Δεν υπάρχει σαφής τρόπος τυποποίησης των βασικών παραμέτρων, δηλαδή ισχύς αριθμός κυμάτων, ρυθμός, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε. Μπορεί με δύο διαφορετικά μηχανήματα και παίζοντας με αυτά τα setting να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Και η τάση που υπήρχε να έχουμε πιο ισχυρούς λιθοτρίπτες με μεγάλο maximum pressure και στενότερη ζώνη εστίασης σχετίζονται, φαίνεται, με αυξημένα ποσοστά επανεπεμβάσεων και επιπλοκών συγκριτικά με τους λιθοτρίπτες με ευρύτερη ζώνη εστίασης. Εδώ υπάρχουν, σας έβαλα αυτόν τον πίνακα όχι για να πούμε πολλά πράγματα, απλώς να δείτε, για παράδειγμα, εδώ είναι οι υπάρχοντες ή περισσότεροι από τους υπάρχοντες ηλεκτροϊδραυλικούς λιθοτρίπτες. Πρέπει να σκεφτεί κανείς μηχανικά χαρακτηριστικά, το εύρος, όπως είπαμε, της κεφαλής παραγωγής, το εστιακό βάθος, το peak pressure, η εστιακή ζώνη, τα ηλεκτρόδια, πόσο ζουν αυτά τα ηλεκτρόδια, που σημαίνει κόστος. Επίσης, άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του επιλέγοντας ένα λιθοτρίπτη είναι πώς έχει μάθει ή πώς φαντάζεται ότι μπορεί να εστιάσει καλύτερα. Τυπικά εστιάζουμε με ακτίνες. Υπάρχει όμως και δυνατότητα ενδεχομένως για κάποιον που το επιθυμεί να μπορεί να εφαρμόσει τον υπέρηχο. Το κόστος. Και νομίζω ότι δεν έχω περισσότερα να πω για αυτό το θέμα. Το συμπέρασμα εγώ που έβγαλα είναι ότι, διαβάζοντας όσο μπορούσα περισσότερο την βιογραφία, είναι ότι ναι, μεν έχουμε αποτελέσματα μελετών. Τα head-to-head είναι όχι πάρα πολλά και τόσο και περισσότερο δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα ίσως για συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος. Μάλλον μιλάμε σήμερα, Ανδρέα, δείτε να συμφωνείς πιο. Ίσως γνωρίζει περισσότερα πράγματα για τους ηλεκτρομαγνητικούς, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή, είναι οι πιο ευρέως. Ναι, βασίζεται σε ηλεκτρομαγνητική. Θεωρητικά, ποιο είναι το καλύτερο, θεωρητικά. Λίγο στο μικρόφωνο, Άρη. Όχι στην πράξη, θεωρητικά, στη θεωρία, ποιο θεωρείτε το καλύτερο. Μηχάνημα. Όσον αφορά τον καλλιτερματισμό του λίθου, αυτή είναι η ερώτηση. Όσον αφορά τον καλλιτερματισμό. Στη θεωρία. Μόνο τον καλλιτερματισμό, να μην βλέπουμε υπόψη μας την ασφάλεια, δηλαδή. Όχι, λέω το σπάσιμο του λίθου. Συμβαδίζουν αυτά, δεν πάνε, δεν το φτιάχνουν χωρίς να λογαριάσουν την ασφάλεια. Την έχουν λογαριάσει κι αυτοί. Κοιτάξτε, ως προς την αποτελεσματικότητα δεν έχει ξεπεραστεί το παλιό. Όμως αυτό έχει προβλήματα. Πάει το παλιό, δεν υπάρχει, δεν κατασκευάζεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά. Ούτε θεωρητικά. Άρα εγώ που θέλω να στείλω κάπου, όπου και να είναι, το ίδιο κάνει. Όχι, εσείς πρέπει να ρωτήσετε πότε κάνει σέρβις στο μηχάνημα. Ναι, και αυτό σωστό που λέει ο κ. Καγιάννης είναι απόλυτο σωστό. Όμως, γιατί έχουμε μείνει πίσω και είναι αρκετές οι κλινικές ερωτήσεις. Η επιλογή της δόσης. Όλα τα δύσκολα στο χάρι. Αποτελεσματική ενέργεια. Λοιπόν, πώς θα επιλέξουμε μία δόση. Τη δόση που θέλουμε, τη δόση εκείνη η οποία θα είναι η καλύτερη δυνατή. Πρακτικά, άμα θα καθίσετε σε διαφορετικούς λιθοτρίπτες, θα δείτε κιλοβόλτ. Στα πόσα κιλοβόλτ να το ανεβάσω, θα πάτε σε άλλο λιθοτρίπτη, θα δείτε, μα εδώ δεν μου λέει πουθενά κιλοβόλτ, μου λέει ένταση. Ένα, δύο, τρία, πέντε. Μα ο καινούριος που μας έχει έρθει εμάς, τι γίνεται, παιδιά, μπήκα μέσα και λέω, έχει από ένταση από ηλεκτρομαγνητικός. Από ένα, αντί να είναι ως πέντε, έχει από ένα έως δέκα. Υπάρχει άλλος που έχει ως 15. Στα τη Γερμανία ήρθαν και λέει: παιδιά, μην βάλετε ποτέ πάνω από το 10. Γιατί, πόσα κιλοβόλτα αντιστοιχεί, δεν ξέρω να μας απαντήσουν. Και πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση, για να είμαστε ειλικρινείς. 35 χρόνια μετά την ανακάλυψη.
Χαμός γίνεται. Χαμός. Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο. Προχώρησε το λίγο πιο γρήγορα. Μπράβο. Μπορείς να πεις κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που ίσως έχει νόημα θεωρητικά να γνωρίζουμε είναι η αποτελεσματική ενέργεια. Όταν μιλάμε για αποτελεσματική ενεργειακή δόση, μάλλον, δηλαδή πώς ορίζεται, είναι η ακουστική ενέργεια που φέρει το ακουστικό κύμα και μεταφέρεται σε μια περιοχή στην εστία διαμέτρου 12 χιλιοστών και το 12 χιλιοστά το πήραν σαν average, ας πούμε, ο μέσος λίθος του ροπιδικού να είναι στα 12 χιλιοστά. Και αυτό, το effective dose, αν πολλαπλασιαστεί επί τον αριθμό των κρούσεων που δίνουμε, μας δίνει την ενεργειακή δόση και ουσιαστικά πρέπει να είναι η δόση αυτή η οποία πρέπει να φτάσει στο λίθο. Η αποτελεσματική δόση στα 12 χιλιοστά είναι πολύπλοκη, εξαρτάται και βλέπετε μέσα μπαίνει ολοκλήρωμα του R, του εστιακού βάθους, μπαίνει η πίεση, η οποία μπορεί να επιτύχει ο συγκεκριμένος λιθοτρίπτης. Πάντως φαίνεται ότι οι ιστόμενες δόσεις με βάση τα κλινικά αποτελέσματα είναι για λίθους του νεφρού, για την δόση που συζητάμε γύρω στα 100 με 130 τζάουλ, για τους λίθους του ουρτήρα γύρω στα 150 με 200 τζάουλ, εξαρτάται από το λιθοτρίπτη και προϋποθέτει το μηχάνημα το οποίο συζητάμε να έχουν γίνει μετρήσεις πάνω σε αυτό και να υπάρχει recommendation με βάση τα settings τα οποία μας δίνει ο κατασκευαστής. Και η επιτυχία τελικά εξαρτάται σε διάφορα, σε δεδομένο επίπεδο έντασης, είναι η ίδια, γιατί εξαρτάται από το γινόμενο του αριθμού των κρούσεων επί τη δόση. Για παράδειγμα, εδώ πέρα στο Siemens, στον Lithoscope, βλέπετε ότι δίνεται από τον κατασκευαστή γιατί πράγμα μιλάμε, γιατί μέγεθος μιλάμε, για την εντόπιση του, μετρήσεις που έχουν γίνει, πόσα χτυπήματα θα πρέπει να δώσουμε και πώς θα πρέπει να τα δώσουμε αυτά τα πράγματα για να έχουμε τελικά αυτή την δόση την οποία συζητάμε, τα 100 με 150 και 100 την προηγούμενη δόση. Για προχαρακαρή, έχεις άλλη διαφάνεια? Okay. Όχι, είναι και πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Στην επόμενη, στην επόμενη. Στην επόμενη. Αυτό είναι το δικό μου θέμα. Ναι, ναι. Συχνότητα. Απλώς να πω για την δόση, χάρη να ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι σημαντικό να το πω, για την ένταση μάλλον. Έτσι. Okay, βλέπω ένα μηχάνημα το οποίο μου μιλάει σε κιλοβόλτ. 20, 19, 21 κιλοβόλτ. Βλέπω σε ένταση. Έχει κάποιο νόημα να. Δηλαδή είναι πιο καλό να χτυπάω. Θα καθίσουμε, θα πούμε στον τεχνικό. Γιατί πρέπει εμείς να το εξηγήσουμε. Αποκλείεται να διαβάσει αυτά ένας τεχνικός. Χτυπάμε πάντα συνεχόμενα με την ίδια ένταση. Θα το πούμε παρακάτω. Όχι, το έχουμε παρακάτω σε ερώτηση. Ούτε και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Καλό. Μεγάλο θα γίνει. Προχωράμε. Ρώτησε ο κ. Καραγιάννης για τη συχνότητα των κρουστικών κυμάτων. Ένα σχόλιο απλώς σε αυτά που είπε ο Χάρης σχετικά με τον αριθμό των κρουστικών κυμάτων. Να θυμόσαστε για νεφρό 3.000. Για ουρτήρα μπορούμε να πάμε μέχρι και 4.500 και για πίελο μπορούμε να πάμε 3.500. Απλώς, αν δεν θυμόστε τόσο πολύ τα επίπεδα της έντασης, να θυμώσω τουλάχιστον τον αριθμό των κρουστικών κυμάτων. Και πώς βγαίνει αυτό, Θανάση? Τι εννοείς, πώς βγαίνει? Πώς βγήκαν αυτά τα νούμερα? Από πειράματα. Όχι. Αλλά? Εμπειρία. Δεν υπάρχει κανένα πείραμα σοβαρό που να λέει 3.500 με 5.000 χτυπήματα. Αυτό που έγινε και οι πιο παλιοί από μένα με διορθώσουν. Γιατί αυτό που φοβήθηκαν. Όταν λέει πειράμα, το Θανάσης έχει δίκιο, εννοώντας ότι ήταν, όπως είπε προηγουμένως στην ομιλία του, αν σε περάσει ορισμένα, βλέπεις βάζω constriction ή βλάβες συστικές. Αλλά τελικά χτυπάμε 35 χρόνια μετά με ορισμένο αριθμό έντασης ή κρουστικών κυμάτων και δεν το ξέρουμε αν είναι το σωστό αυτό. Εκτός αν δεις ότι έσπασε η πέτρα κατά τη διάρκεια της εξωματικής λιθοτριψίας. Λέγε, Θανάση. Λοιπόν, συχνότητα που είπε ο κ. Καραγιάννης, οι κατευθύνσεις οδηγίες είναι σαφείς. 60 με 90 κρουστικά κύματα ανά λεπτό έχει καλύτερο stone free rate σε σχέση με τα 120. Πάνω να ρωτήσεις τα παιδιά που χτυπάνε, που κάνουν εξωματική λιθοτριψία όσοι είναι εκεί, με πόσα χτυπήματα, με τι συχνότητα χτυπάτε στα μηχανήματα. Που είστε, το ξέρετε, το έχετε δει. Σηκώσατε αρκετή τα χέρια. Γιώργο. Είχα ξεκινήσει με 90, το έχω κατεβάσει στα 60. Οκ. Πάνω. Με επηρεάζει στην απόφασή μου αν είναι νεφρός ή ουρτήρας. Όπως, γιατί σε επηρεάζει αυτό? Δεν μπορώ να τεκμηρώσω το φόβο μου. Μάλλον η συχνότητα δεν θα έπρεπε να σε επηρεάζει τόσο πολύ. Βασίλη. Συνήθως 90. Συνήθως 90. Οκ.
Να πούμε τη βασική αρχή, γιατί έχει διαφορά η συχνότητα. Γιατί, για παράδειγμα, να είναι πιο αποτελεσματική η χαμηλή συχνότητα από την υψηλή συχνότητα. Έχει κανένας κάτι να προτείνει? Αναφέραμε προηγουμένως ότι δημιουργούνται μικροφυσαλίδες ασταθής αέρα, κυρίως στις δυνάμεις πυλοποίησης, πέριξ του λίθου, οι οποίες είναι ασταθείς, δηλαδή συσπώνται, διατείνονται και διασκορπώνται. Άμα έχουμε πολύ ψηλή συχνότητα, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες μικροφυσαλίδες, οι οποίες δεν προλαβαίνουν να διασκορπιστούν. Και όταν θα έρθει το ακουστικό κύμα, θα έχουμε ανάκλαση πάνω σε αυτές τις μικροφυσαλίδες. Και έτσι έχει τεκμηριωθεί ότι στην υψηλή συχνότητα των 120, επειδή αυτά τα ακουστικά κύματα ανακλώνται στις μικροφυσαλίδες ασταθείς που δεν έχουν διασκορπιστεί, έχουμε μικρότερη αποτελεσματικότητα. Έτσι είναι σαφέστατο ότι 60 ακουστικά κύματα ανά λεπτό είναι καλύτερο από 90 και καλύτερο από 120. Αυτά είναι κάποιες δύο συνολικές. Αν θέλει κανείς, Θανάση, συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχουν μελέτες και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που δεν έχουν βγει στα guidelines και 30 παλμοί το λεπτό είναι καλύτεροι από τους 60. Αλλά τι θα συμβεί αν κάνουμε με 30 το λεπτό, αν μας πάρουν με τις πέτρες. Ναι, όντως έτσι είναι. Αλλά πραγματικά, και τώρα... Αυτό που σας είπα και το τεκμηρίωσα, έχει φανεί και από μελέτες. Εδώ έχουμε μία μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε το 2008 στο Journal of Urology από την Αμερική. Έχουμε 4 προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες, περίπου σε 900 ασθενείς, που έδειξαν σαφέστατα, εδώ είναι σχετικός κίνδυνος RR, ότι εφόσον έχουμε χαμηλότερη συχνότητα, θα έχουμε καλύτερο stone free rate. Και εδώ είναι τα αντίστοιχα ποσοστά. Μάλιστα, σε μία άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην Κορέα, διαπιστώθηκε ότι εφόσον έχουμε 60 ακουστικά κύματα ανά λεπτό σχέση με 120, έχουμε μικρότερο αριθμό αναγκαίων λιθοτριψιών, 1,3 έναντι 2, και μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από την πρώτη λιθοτριψία. Ενδιαφέρον είναι, θα το κρατήσουμε και μετά, ότι σε αυτή τη μελέτη διαπιστώθηκε με μέτρηση του νέου ακέτυλο γλυκασμινικού, που είναι ένα λισοσωματικό ένζυμο των εγγύησης σωληναρίων, ότι τις πρώτες 4 μέρες αυξάνει αυτό και μετά πέφτει, και αυτή η μέτρηση έγινε για να διαπιστωθεί ότι με το pre-treatment που σας είπα πιο πριν, δηλαδή με μικρό αριθμό ακουστικών κυμάτων σε χαμηλή ένταση, έχουμε refrax, σύσπαση και καλύτερη προφύλαξη των γειτονικών ιστών. Θα επανέλθουμε μετά σε αυτό. Και εδώ πλέον 1.200 ασθενείς, 7 τυχιοποιημένες προοπτικές μελέτες που πάλι δείχνουν ότι η χαμηλότερη συχνότητα 60 είναι καλύτερη από 90 και από 120. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Το καλύψαμε, νομίζω. Νομίζω το καλύψαμε. Επομένως, όταν θα ξεκινήσετε, βάλτε την συχνότητα των παλμών του λιθοτρίπτη στους 60 ή στους 90. Και η αλήθεια είναι ότι για οικονομία χρόνου οι περισσότεροι χτυπάμε στο. Όχι περισσότεροι, πολλοί χτυπάμε με συχνότητα 90, όπως ο Γιώργος. Εγώ χτυπάω πάντα στα 70. Στα 70. Εντάξει, κάνει μου. Δεν πάει παρακάτω ο δικός μας. Έχεις πολύ χρόνο στην Κρήτη, μου φαίνεται. Λοιπόν, τοποθέτηση του ασθενούς και σύζευξη. Ο στόχος μας λοιπόν είναι... Τι σημαίνει αυτό, σύζευξη, τι έχει χαρεί? Σύζευξη σημαίνει, όπως είπαμε προηγουμένως, που θα το δούμε και παρακάτω. Πριν πας στην επόμενη διαφάνεια. Ναι, σύζευξη σημαίνει να φέρουμε σε επαφή το σώμα με την κεφαλή του λιθοτρίπτη. Να ρωτήσω κάτι. Ποιος από εσάς έχει βάλει άρρωστο επάνω στο λιθοτρίπτη, εσείς προσωπικά? αρκετοί από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραία. Γιώργο, να σε ρωτήσω. Τον έχεις βάλει τον άρρωστο, όπως και να τον βάλεις. Μετά φέρνεις την πηγή. Τι έχεις κάνει πάνω στην πηγή, πώς κάνεις τη σύζευξη δηλαδή, για να μεταδίδεται καλύτερα το ακουστικό κύμα, μπορείς να μου πεις? Και πώς το βάζεις? Πώς το βάζεις, πρακτικά, πρε παιδί μου. Μου κάνει έτσι. Άλλος, απάνω στον ασθενή, όπως βάζουμε τη σως, την, πώς το λένε, την... όχι την κέτσαπ, την μουστάρδα ή, το, ή την... όχι τη μαγιονέζα, τη σαντιγή. Με σπάτουλα. Οκ. Το αλήφι κανένας με το χέρι. Να διευκρινίσω λίγο κάτι. Να διευκρινίσεις, Γιώργο. Τουλάχιστον στο δικό μας, ένα στόρτ μόντουλι,
Απαιτεί μια ελάχιστη ποσότητα ειδικού υγρού πάνω στην κεφάλι και στη συνέχεια μπαίνει νερό. Okay, σωστά. Σωστά. Αυτό που θα κοιτάξω και θα προσέξω είναι να μην μεσολαβήσει αέρα κατά το κάπνινγκ. Εκεί το πάω. Αλλά οι περισσότεροι χρησιμοποιούν. Για όλα αυτά που λέτε, κατάλαβα που είναι το λάθος και ναι. Σωστά. Και θα μας πει ο Χάρης, φαντάζομαι, Χάρη, δεν ξέρω, το έχεις. Για το τζέλ. Υπάρχει κανένας που το αλήφει να καθίσει καλά-καλά, Στράφε. Είναι σαν μεσοδιάδοση, επειδή το τζέλ να μην έχει ψαλίδες μέσα. Και πώς το καταφέρουμε αυτό πρακτικά, τώρα αυτό είναι το θεωρητικό που μου λες. Λίγο τζέλ, λεπτό, λεπτή στρώση και μία επάλυψη με το χέρι γρήγορα. Αυτή είναι η τεχνική. Αυτό κάνει τόσες φυσαλίδες που δεν μπορείς να φανταστείς. Λες οι τρίχες. τους ξυρίζεις. Θέλω να πω, μπορείς να τον ξυρίσεις, έχει νόημα. Αν. Να ξυρίσεις. Καλή ερώτηση. Έχει. Λοιπόν, για να κάνει καλύτερη σύζευξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, κυρίως η ζεύξη. Και η θέση, αλλά περισσότερο η ζεύξη, κάτι το οποίο πιθανόν να μην το προσέχουμε όταν το κάνουμε, αλλά έχει τραγική επίπτωση στα αποτελέσματα. Ο στόχος λοιπόν είναι να έχουμε την καλύτερη δυνατή επαφή του σώματος με το μαξιλάρι, το υδροφόρο μαξιλάρι που έχουμε σήμερα στους περισσότερους λιθοτρύπτες. Να είναι βασικά χωρίς να παρεμβάλλεται αέρας. Μιλήσαμε και στη φυσική γι' αυτό, θα το ξαναδούμε και σε λίγο. Φυσικά να έχουμε ως πρώτη θέση το καλύτερο δυνατό ακουστικό παράθυρο, να μην παρεμβάλλονται οστά, να φύγουμε αν είναι δυνατόν τα οστά. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στη θέση είναι και να είναι άνετη. Γιατί μένει πολλή ώρα εκεί ο ασθενής, πρέπει να αισθάνεται άνετα, να αποφεύγουν οι μετακινήσεις για να έχουμε ένα καλύτερο καθ' όλη τη διάρκεια, μια καλύτερη εστίαση καθ' όλη τη διάρκεια και να μην έχουμε αλλαγές. Να θυμίσω λοιπόν αυτό που είπα προηγουμένως, αυτό που δεν θέλουμε είναι ο αέρας. Και δεν θέλουμε να έχουμε αέρα, διότι ακριβώς υπάρχει μεγάλη διαφορά στην αγωγημότητα του ακουστικού κύματος στον αέρα σε σχέση με το νερό. Επομένως έχουμε μεγάλη αντανάκλαση, επομένως έχουμε μικρό transmission και επομένως αν έχουμε αέρα θα έχουμε πολύ σημαντική επίπτωση στην ενέργεια που μεταφέρεται στην πέτρα μας. Η τυπική θέση είναι ένα θέμα το οποίο πάλι δεν στηρίζεται σε μελέτες. Οι μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας μετριώνονται στα δάχτυλα. Η τυπική θέση πάντως, η πιο πολύ, δεν ξέρω, εμείς χρησιμοποιούμε ύπτια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ που χρησιμοποιεί κυρίως την μπρινή. Υπάρχει κάποιος από εσάς? Σε μπρινή θέση. Και πότε, αν χρειαστεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Θάνο. Χαμηλά ουρητήρα. Μπρινή, λόγω του ότι είναι, βολεύει καλύτερα. Κατά το τριτημόριο ουρητήρα, λόγω της, δεν μπορεί να μπει αλλιώς το μέσο το μαξιλαράκι. Γιατί δεν μπορεί να πει αλλιώς. Μένει πρινή. Αυτός είναι ο λόγος. Προτιμούμε σε πρινή. Άλλος που σήκωσε. Γιώργο. Ναι. Έχει κάνει διαφορετική. Όχι τόσο γιατί δεν μπορεί να πει το μαξιλαράκι. Ναι. Αλλά δε... γιατί θα κάνει αντανάκλαση. Στα οστά θα κάνει. Πάντως και για κάτω τριτημόριο δεν υπήρχε μια εργασία τώρα που λέει ότι υπάρχει, υπάρχει παράθυρο. Για να πάσα. Ναι, θα το πει ο Χάρης. Υπάρχουν λίγες. Πάντως, από το ψάξιμο που έκανα εγώ για αυτή την ομιλία, είδα ότι είναι ελάχιστες οι μελέτες που έχουν συγκρίνει τις θέσεις μεταξύ τους. Φαίνεται ότι και στην κλινική πράξη πιο πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε την ύπτια. Υπέρ της ύπτιας υπάρχουν κάποια δεδομένα από τις λύσεις αυτές τις μελέτες ότι είναι cost effective, ότι χρειάζονται δηλαδή λιγότερες κρούσεις ανασυνεδρία, ότι φαίνεται ότι είναι ίσως πιο ασφαλής. Και υπέρ της πρινούς οι μελέτες είναι κυρίως για το κάτω τριτημόριο, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτές οι λίγες που υπάρχουν. Επίσης υπάρχουν 2-3 μελέτες που έχουν αναφερθεί στην τροποποιημένη πρινή και τροποποιημένη ύπτια, για την τροποποιημένη πρινή θέση στο Journal of Urology, στο BJU International του 2004 και στη συνέχεια και η τροποποιημένη ύπτια στο Journal of Urology του 2006. Δίνουν κάποια καλά αποτελέσματα, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες που τελικά να πούνε ότι με βάση τα δεδομένα αυτή είναι η καλύτερη ή όχι. Ίσως είναι πιο θέση η ύπτια η οποία βολεύει προσθέτω τον άρρωστο. Εδώ είναι ο παλιός HM3 στην πανιέρα. Για το coupling θα πούμε τώρα δύο πράγματα, για τη σύζευση. Αυτό είναι το ιδανικό, η ιδανική σύζευση, όπου είναι μέσα στο νερό πλήρως. Όμως αυτό είχε τα προβλήματα τα οποία τα ξέρουν οι παλαιότεροι, κύριε καθηγητά. Την πανιέρα, δεν ήταν τόσο πολύ πρακτικό, τον πόνο που είπαμε.
Και σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή όπου έχουμε τους λεγόμενους dry lithotriptors, όπου η πηγή είναι μέσα σε ένα μαξιλάρι, το οποίο περιβάλλεται από νερό και παρεμβάλλεται μία μεμβράνη ελαστική. Υπάρχει μια συνεχής κυκλοφορία μέσα στο υδροφόρο μαξιλάρι και απαέρωση του νερού σε πολλούς από τους λιθοτρίπτες για να αποφύγουμε να έχουμε φυσαλίδες μέσα στο νερό, μέσα σε αυτό το περιβάλλοντα χώρο. Ο σχεδιασμός είναι σαφώς πιο βολικός στην κλινική πράξη, αλλά όπως είδαμε και προηγουμένως και όπως είπαμε, εν γενός αυτό το σύστημα, αν θέλουμε να είμαστε αυστηροί, παρέχει μια λιγότερο αποτελεσματική ζεύξη. Έχουμε τη μεμβράνη, η οποία και αυτή δίνει επιπλέον επιφάνειες ανάκλασης. Η παρουσία φυσαλίδων αέρα μεταξύ μεμβράνης δέρματος στην πράξη προσπαθούμε να τις αποφύγουμε όσο γίνεται και θα δούμε πώς, αλλά πάντα κάποιες φυσαλίδες θα ξεφύγουν και θα υπάρξουν. Και αυτό το έλλειμμα κάλυψης έχει φανεί από μελέτες ότι ένα έλλειμμα κάλυψης τάξης του 2% οδηγεί σε μείωση του stone free rate κατά 20-40%. Έχει πολύ μεγάλη επίπτωση. Εδώ πέρα βλέπουμε τις φυσαλίδες του αέρα πάνω στη μεμβράνη. Και κάποιες πρακτικές οδηγίες, οι οποίες έχουν βγει με βάση τις μελέτες που έχουμε, είναι τα εξής. Το ξύρισμα του δέρματος, όπως ρωτήθηκε προηγουμένως, συστήνεται. Και συστήνεται γιατί αν υπάρχουν πολλές τρίχες εκεί πέρα, θα έχουμε καλύτερη επαφή του υδροφόρου μαξιλαριού με το δέρμα, δεν θα έχουμε παρεμβολή αέρα ή λιγότερο αέρα. Η χρήση γέλης υπερήχων πρέπει να είναι επιλεγμένη έτσι ώστε να μην έχει φυσαλίδες από μόνη της μέσα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τη βάλουμε. Καλό είναι να έχουμε ένα δοχείο ευρυστόμιο και όχι ένα μικρό σωληνάριο, ένα σωληνάριο με μια μικρή διάμετρο, με έξοδο μικρής διαμέτρου και καθώς το βάζουμε έτσι να απλώνει. Εφαρμόζουμε μια λογική ποσότητα, μην με ρωτήσετε πόσο, μια λογική ποσότητα, έτσι ούτε πολύ ούτε λίγη, στο κέντρο της κεφαλής με μορφή σωρού. Δηλαδή την αφήνουμε εκεί πέρα, αποφεύγουμε να την αλήφουμε έτσι για να πάει ωραία, γιατί τότε θα βάλουμε πολλές φυσαλίδες μέσα. Έτσι, παίρνουμε μια καλή ποσότητα και τη βάζουμε πάνω όσο έχει. Πολύ σημαντικό είναι να φουσκώσουμε το μαξιλάρι για να έχουμε μια καλή επαφή με το δέρμα και αφού το κάνουμε όλα αυτά και επιτύχουμε, κατά τη γνώμη μας, μια καλή ζεύξη, να μην κάτσουμε και να πίνουμε καφέ δίπλα και να χτυπάει το μηχάνημα, αλλά να παρακολουθούμε τι γίνεται, γιατί μπορεί να κινηθεί ο ασθενής, μπορεί κάτι να συμβεί, να χαθεί αυτή η ζεύξη ή κατά τη γνώμη μας καλή που είχαμε προηγουμένως. Άρα πρέπει να είμαστε από κοντά και να παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία. Και φυσικά στο τέλος της διαδικασίας, καλό είναι να γίνεται καλό σκούπισμα της κεφαλής με ένα ειδικό πανί, ώστε να έχουμε συντήρηση της μεμβράνης και να αποφύγουμε καταστροφή της μεμβράνης και πιθανόν προβλήματα στο κάπλιν σε επόμενες συνεδρίες. Χαρή, να πάμε λίγο πριν στην... Και τι ποσοστό πιστεύετε ότι χάνετε από ένα καλό αποτέλεσμα αν δεν κάνετε καλό κάπλιν? Έτσι, γιατί τώρα είναι λίγο αστείο. Θα το βάλω τώρα με ένα μικρό ρίχος, θα το βάλω με ένα ποτήρι και θα το χύσω από πάνω, θα το αλείψω, ακούγεται αστείο. Αλλά τι ποσοστό πιστεύετε ότι μπορείτε να χάσετε από ένα καλό αποτέλεσμα? Το είπαμε. Το είπες? Α, συγγνώμη, Χάρη. 2% αέρα μπορεί να δώσει έως 20-40% μείωση στο stone free rate. Συγγνώμη, δεν το είπα. Είναι πολύ σημαντικό, δραματική η επίπτωση του καλού κάπλινγκ στο καλό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποια απορία ή να προχωρήσουμε στο επόμενο. Προϋποθέσεις για καλό κατακαιρματισμό των λίθων. Πολλά από αυτά που θα πούμε εδώ πέρα έχουν ήδη υποθεί. Ας πω το ανάποδο λιγάκι. Παράγοντες που σχετίζονται, δυσμενείς παράγοντες που σχετίζονται με το λίθο. Το ένα είναι, τα είπε ο Ανδρέας προηγουμένως, λίθη πάνω από 2 εκατοστά. Η εντόπιση έχει σημασία. Αν μιλάμε για τον νεφρό, αλλά και για τον ουρητήρα, για την κάτω καλλικική ομάδα, όχι τόσο πολύ στον κατακαιρματισμό, ίσως να μην έπρεπε να το βάλω, όσο στην απελευθέρωση των κατακαιρματισμένων τεμαχιδίων που θα δημιουργηθούν, αν έχουμε ανατομία η οποία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποτελούν, ας το πω έτσι, δυσμενείς παράγοντες επιτυχίες για την εξωσωματική λιθοτριψία, όπως είναι η γωνία που έχει μετρηθεί από μελέτες, αν είναι αυτή η οξία, ο μακρύς κάλικας, ο στενός αυχένας. Παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τον ίδιο το λίθο αυτό καθ' αυτό, τα είπαμε και προηγουμένως. Έχουμε τους λίθους εκείνους οι οποίοι από τη φύση τους είναι πολύ πιο σκληροί, ο βρουσίτης, το μονεδρικό ασβέστιο και η κυστήνη. Και υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι μπορούμε να έχουμε μια έμεση εικόνα για την πιθανότητα που έχει να σπάσει ένας λίθος, πιθανόν να αντικατοπτρίζει και τη σύσταση του λίθου από την αξονική τομογραφία μετρώντας μονάδες Housefield. Έτσι, αν αυτό μπορεί να το κάνει κανείς,
οι λίθοι οι οποίοι ξεπερνούν τα 900 με 1000 μονάδες Hausfeld θα είναι λιγότερο πιθανό να σπάσουν. Δυσμενείς παράγοντες πληθύνονται με τον ίδιο τον ασθενή και αυτά τα έχουμε πει. Σοβαρές σκελετικές ανομαλίες για ευνόητους λόγους. Δεν θα μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε καλή εστίαση ή θα έχουμε παρεμβολή οστών, τα οποία μειώνουν την ενέργεια, όπως είδαμε, λόγω ανάκλασης απάνω στην πέτρα. Η παχυσαρκία έχει βρεθεί ότι το BMI πάνω από 30 είναι ένας δυσμενής παράγοντες. Και αυτό μπορεί να εκφραστεί και από την απόσταση δέρματος λίθου, η οποία αν είναι πάνω από 9 με 10 εκατοστά, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν θα μπορούμε να έχουμε ικανοποιητικό εστιακό βάθος για να έχουμε καλό κατακαιρματισμό του λίθου. Τώρα, δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με το best clinical practice. Όπως είπα και προηγουμένως, στην επιλογή των λιθοτριπτών, μάλλον αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι ο χειριστής τι εμπειρία έχει τόσο πολύ και όχι τόσο πολύ το μηχάνημα. Επομένως, πρέπει να ακολουθηθούν κάποιοι κανόνες που πολλούς από αυτούς τους αναφέραμε και προηγουμένως κατά τη διάρκεια μιας λιθοτριψίας, για να έχουμε καλύτερες πιθανότητες, να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και φυσικά καλύτερη ασφάλεια. Είδαμε για τη σωστή θέση και την επίτευξη βέλτιστης της ακουστικής σύζευσης. Μιλήσαμε γι' αυτό. Για τον αριθμό των ακουστικών κυμάτων, είδαμε προηγουμένως, ή θα το δούμε αργότερα, δεν θυμάμαι, ότι δεν είναι στάνταρ, δεν μπορεί κανείς να πει ξεκάθαρα, νομίζω το είπε και ο Θανάσης. Μιλάμε για 2.500-3.000 στον ουρητήρα παραπάνω, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες να μας πούν να μας δώσουν μια κατευθυντήρια οδηγία, ούτε στις κατευθύνσεις οδηγίας, Αντρέα, το έχετε αναφέρει αυτό. Δεν μπορείς να το αναφέρεις. Ένα σημαντικό που προηγουμένως πήγαμε να πούμε κάτι, αλλά θα το πούμε αργότερα, είναι το λεγόμενο power ramping. Το power ramping είναι και υπάρχουν και in vitro δεδομένα, αλλά και εγώ ξέρω δύο κλινικές τυχιοποιημένες δοκιμές, ίσως υπάρχουν και περισσότερες, που έχουν δείξει ότι το power ramping, πέρα από το ότι μειώνει τις πιθανότητες τραυματισμού στο νεφρό, έχει και θετική επίδραση πάνω στον κατακαιρματισμό. Και σημαίνει, όταν λέμε αυτό το πράγμα, σταδιακή αύξηση της ισχύως. Αυτή είναι μια τακτική, μια λογική, η οποία μπήκε περίπου πριν από 20 χρόνια και ο σκοπός για τον οποίο υιοθετήθηκε ήταν για να δώσει στον ασθενή το χρόνο να συνηθίσει αυτή τη διαδικασία και να αποφευχθεί η ανάγκη για αναλγησία. Φάνηκε όμως από in vitro μελέτες και ατυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές, τουλάχιστον δύο. Η μία μάλιστα προέρχεται από το Cornell, την δημοσιεύτηκε ο Zenon Furolis το 2010 πρόσφατα, που έδειξε ότι η σταδιακή αύξηση της ισχύος μετά από μια χαμηλή ένταση ισχύ που θα δώσουμε, παίζει, φαίνεται, κάποια σημασία στον κατακαιρματισμό. Έχει διαφορά στο stone free rate, δεν ξέρω γιατί, δεν μπόρεσα να βρω τον παθογενειακό μηχανισμό, αλλά είναι κλινικά δεδομένα. Για τη συχνότητα των ακουστικών κυμάτων, τα είπε προηγουμένως. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, γιατί είναι κάτι που είναι κλινικά εξαιρετικά σημαντικό. Και βλέπω τον Θανάση τον Μπέκο και είμαι σίγουρο ότι η ερώτηση μέσα στο κεφάλι του είναι πολύ ωραία. Μα τα λες, κάντο μου πρακτικό. Θα αυξήσω σιγά σιγά την ένταση των χτυπημάτων. Οκ, okay, από πόσο σε πόσο και κάθε πόσα χτυπήματα και για πόσο. Να σας πω δεδομένα κλινικών μελετών. Παραδείγματος χάρη σε αυτή πρακτικό τη... θέλουμε, δηλαδή. Πρακτικά. Εγώ τι κάνω, για παράδειγμα. Ξεκινάω με 40% και στη συνέχεια αφήνω λίγο χρόνο και μετά προχωράω και φτάνω ανάλογα με εκεί που θα φτάσω. Κάθε πόσα χτυπήματα, χάρη. Δεν το έχουμε τυποποιήσει. Μα δεν υπάρχει τυποποιημένο. Υπάρχουν μελέτες που λένε εδώ σε 40% τα πρώτα 100 χτυπήματα. Αύξησε στο 60% για άλλα 200 χτυπήματα. Και αύξησε στο 60% για άλλα 300 χτυπήματα. Προοδευτικά μέχρι τα 1000 χτυπήματα και μετά χτύπα συνέχεια με την ίδια ένταση. Και περίπου έτσι με στοιχειοθετείτε. Δεν είναι πολύ καλά ξεκαθαρισμένο. Το ramping υπάρχει και ανάποδα, χάρη. Δηλαδή, ξεκίνα και χτύπα με μεγάλη δύναμη και άρχισε να ρίχνεις την έντασή σου προοδευτικά. Φαίνεται ότι και οι δύο μηχανισμοί, ο πρώτος, έχει επικρατήσει. Δηλαδή, ξεκινάμε με λίγα χτυπήματα, με μικρή ένταση, και ανεβαίνουμε στην ένταση. Και αυτό έχει σημασία. Αλλά φαίνεται... το πώς μπήκε μέσα. Ήταν για την αναισθησία το πρόβλημα. Σωστά. Σωστά. Ανάποδα. Σωστά. Δεν κερδίζεις από εκεί. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι και το ανάποδο κάνει μάλλον η μια θεω... Αυτό το δεύτερο θα σπάσει την πέτρα. Λίγο στο μικρόφωνο. Το δεύτερο. Το μικρόφωνο που είναι. Το δεύτερο σενάριο τη έναρξη με μεγάλη ένταση και τη σταδιακή μείωση θα το προσαρμόσει κανείς όταν θέλει να έχει 2-3 μεγάλα κομμάτια και μετά μικρότερα, και το πρώτο σενάριο το αντίστροφο, ή δεν ισχύει αυτό? Δεν πολύ ισχύει αυτό, γιατί
Φαίνεται ότι η ένταση, παρόλο που υπάρχει, περιγράφεται αυτό που λες, φαίνεται ότι η σταδιακή αύξηση ή μείωση δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το πώς, με τις δυνάμεις που είπαμε στην αρχή, αν είναι σπηλαιοποίηση, διασχιστικές ή οτιδήποτε, έχει να κάνει με το πόσο θα κουράσεις την πέτρα. Δηλαδή με το fatigue της πέτρας, έτσι περιγράφεται. Δεν είναι πολύ καλά ξεκαθαρισμένο πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς. Παρακαλώ. Ισχύει μόνο η κούραση της πέτρας στον άρρωστο, δεν το λαμβάνεται καθόλου υπόψη σας, ή ισχύει το βαράτε με κι ας κλαίω σε αυτή την ιστορία? Όχι, βεβαίως. Ισχύει, ο Χάρης το είπε, 5 λεπτά. Ο Χάρης το είπε πολύ ξεκάθαρα ότι πονάει πολύ περισσότερο άρρωστο στη δεύτερη, όταν τον βομβαρδίζει γρήγορα, γι' αυτό και πάμε πιο αργά. Και μια άλλη λεπτομέρεια, η οποία επίσης αναφέρεται και ίσως πρέπει να την πούμε, δεν έχει να κάνει με αυτή την απάντηση εδώ, για την οποία εγώ δίνω τώρα ερώτηση που δίνω απαντήσεις, όχι τόσο πολύ για την πιθανότητα κατακαιρματισμού, αλλά για τη μείωση του τραύματος του νεφρού, έχουν συστήσει να κάνεις και ένα break. Δηλαδή να προχωράς χαμηλά, μετά να διακόπτεις για 3 λεπτά. Επειδή από το control μου λένε ότι έχουμε μόνο λίγα λεπτά, προχωράμε. Λοιπόν, η προσεκτική παρακολούθηση της εστίασης, πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, να μην χάνεται, και ο προσεκτικός έλεγχος του πόνου. Δηλαδή, αν ο ασθενής δεν τα καταφέρει και πονάει, δεν μπορούμε να έχουμε καλή εστίαση, γιατί θα κουνάει. Λοιπόν, ωραία. Ανάση, ένα σημαντικό ερώτημα. Και πόσες λιθοτριψίες θα κάνω? Ζητάμε ευγενικά 5 λεπτά παραπάνω. Λοιπόν, πόσες λιθοτριψίες και ποιο μεσοδιάστημα? Καθηγητήριες οδηγίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κάτι σαφές όσον αφορά το μεσοδιάστημα μεταξύ των νεφρολιθοτριψιών για τον νεφρό, αλλά για αληθίαση ουρητήρα αναφέρει ότι μπορεί να επαναλαμβάνονται κάθε μία μέρα. Τώρα, πρακτικά, αν τα συνδέσετε με τις μελέτες που ανέφερα σχετικά με την ιστική κάκωση, θα δείτε ότι σε κυταρικό επίπεδο διάφοροι παράγοντες τραυματισμού αυξάνουν τις πρώτες ημέρες και επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα μετά από 10 μέρες έως και 30 μέρες. Και έτσι αυτό το πρακτικό που λέμε πολύ, έλα σε 2 εβδομάδες με μια ακτινογραφία, δεν είναι κάτι το οποίο είναι λάθος. Μπορεί πρακτικά κάποιος να κάνει συχνές λιθοτριψίες στο νεφρό, εφόσον όμως έχει τον ασθενή νοσηλευόμενο. Και πού αναφέρομαι? Υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα. Κάνεις, για παράδειγμα, μία εύκαμπτη ούρτηρο-νεφρολιθοτριψία και έχεις κάποιο σύγκρουμα πέτρας. Τον ασθενή, από το να τον φέρεις σε 2 εβδομάδες από την επαρχία, μπορείς μετά από 1-2 μέρες να κάνεις νεφρολιθοτριψία την επόμενη μέρα. Μερικές φορές έχουμε κάνει και μετά από διαδερμική. Βέβαια, υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερος για υποκάψιο αιμάτωμα. Δηλαδή, να σας τονίσω ότι για νεφρό ένα μεσοδιάστημα εύλογο είναι περίπου οι 10 ημέρες. Ο αριθμός τώρα των συνεδριών, λέω χοντρικά, πάλι κλινική εμπειρία είναι αυτό, όχι πάνω από 3-4 συνεδρίες στο νεφρό και όχι πάνω από 2 συνεδρίες στον ουρητήρα. Όσον αφορά στις μελέτες, αναφέρω εκτός από αυτήν με την νέα κέτυλο λιγοζαμινική. Εντάξει, αυτό είναι μια μελέτη όπου σε κυτρολογική εξέταση είδαν ότι μετά από 10 μέρες επανέρχονται κυτρολογικές εξετάσεις των ούρων στο φυσιολογικό επίπεδο. Μόνο αυτά, δεν έφαγα πολύ χρόνο. Πολύ γρήγορα πρέπει να κάνουμε. Έχουμε μικρούς ασυμπτωματικούς καλλικικούς λίθους. Θα κάνουμε λιθοτριψία ή όχι? Ποιος θα έκανε λιθοτριψία? Μικρούς. Πόσοι? 2 χιλιοστά, 3. Κύριε Καλιάνη. Μισό εκατοστό. Μισό εκατοστό, λέει ο κύριος Καλιάνης. Πώς? Ποιος θα έκανε, ποιος δεν θα έκανε. Ποιος δεν θα έκανε. Κύριε Καλιάνη, θα κάναμε? Όχι, ο κύριος Καλιάνης. Οι καινούργοι ενδορολόγοι, η νεότερη γενιά, θα είχαμε χειρουργήσει με το εύκαμπτο όλοι τώρα. Το που λέει ο κ. Μικρόπουλος, θα φάμε ξύλο στο τέλος. Λοιπόν, δεν υπάρχουν μελέτες, υπάρχει μόνο μία μελέτη από τον Γκίλεϊ, η οποία ήταν πρόδρομα, randomization λίγο παλιά. Ο κ. Μικρόπουλος θα μας τσακίσει, γιατί όντως το randomization και όλα τα κριτήρια δεν είναι και τα πιο καλά. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο έχει δείξει, αν κανείς κάνει observation ή κάνει εξωσωματική λιθοτριψία, κοιτάξτε το stone free rate, καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. Μάλλον έχετε δίκιο. Το requirement για additional treatments σε αυτούς τους αρρώστους, μάλλον καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα αναλυτικά που πήρανε, καμία στατιστική σημαντική διαφορά. Μάλλον είχατε δίκιο.
Και δύο ερωτήσεις, πολύ γρήγορα θα τις περάσει ο Θανάσης και θα τελειώσουμε. Θα βάλουμε πικτέιλ, δεν θα βάλουμε πικτέιλ, και έχουμε υδρονέφρωση, δεν έχουμε υδρονέφρωση, τι θα κάνουμε και πώς επηρεάζει το αποτέλεσμα. Θανάση, σχετικά γρήγορα. Και για τον νεφρό και για τον ουρητήρα δεν χρειάζεται να τοποθετούμε πικτέιλ πριν την εξωματική λιθοτυψία. Βέβαια, κάποιος θα πει: έχω μια μεγάλη πέτρα, μπορεί να σπάσει και να κάνει στένη στράση ή οτιδήποτε. Προσέξτε, ποια είναι η σωστή ένδειξη για να κάνει λιθοδιψία. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να πούμε: έχουμε ένα λίθο 2,5 εκατοστά, να βάλω πικτέλ να κάνω εξωματική. Το σωστό είναι να μην κάνει εξωματική σε 2,5 εκατοστά. Άρα, πρακτικά εκεί που έχει ένδειξη να κάνει εξωματική λιθοδιψία σε λίθο νεφρού, δεν χρειάζεται να βάλει σαν ρουτίνα πικτέιλ. Και αυτό φαίνεται και στις κατηγορίες οδηγίες και για τον νεφρό και για τον ουρητήρα. Να πω μια μεταανάλυση που δημοσιεύτηκε πέρυσι, 8 τυχευμένες μελέτες, 900 ασθενείς. Δεν υπήρχε όφελος με την χρήση του stent σαν ρουτίνα, ίσα-ίσα υπήρχαν stent-related symptoms. Δύο άλλες εργασίες με ελληνική συμμετοχή, κάτι παρόμοιο δείχνουν και αυτές. Η απάντηση που οφείλεται, έχει απαντηθεί αυτό, μάλλον που βρίσκεται, έχει απαντηθεί αυτό εδώ και 20 χρόνια από την ομάδα του Fitzpatrick σε πειραματόζωα, που δείχνει ότι αν υπάρχει το stent, αρχικά μπορεί να αυξηθεί η ενδοπυελική πίεση, θα μειωθεί η κινητικότητα ουρητήρα και πιέλου και δεν θα περάσουν τα συγκρίματα προς τα κάτω. Και μετά από καιρό είδανε ότι μπορεί να επανέλθει η φυσιολογική πίεση, αλλά πάλι η κινητικότητα θα είναι μειωμένη και δεν θα περάσουν τα συγκρίματα προς τα κάτω. Και η ομάδα του Nakanda, πάλι 20 χρόνια πριν, έδειξε ότι βάζοντας ένα stent δεν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα, επηρεάζει η ύπαρξη υδρονέφρωσης στο αποτέλεσμα εξωματικής, ναι ή όχι? Πάλι το ερώτημα είναι λίγο πονηρό, διότι η υδρονέφρωση σχετίζεται με μειωμένα αποτελέσματα εξωματικής οδρυψίας. Δεν φταίει όμως η υδρονέφρωση, φταίει το είδος της υδρονέφρωσης. Έχουμε ένα πακτωμένο λίθο, ένα σφινωμένο λίθο, που σημαίνει ο λίθος είναι εκεί απεικονιστικά για ένα μήνα τουλάχιστον. Αυτός ο λίθος θα προκαλέσει μειωμένα αποτελέσματα stone free rate με την εξωματική λιθοδρυψία. Και αυτό δείχνουν οι μελέτες. Για εγγύς ουρητήρα, έχουμε μελέτη του 2007 που δείχνει ότι η υδρονέφρωση έχει μειωμένα αποτελέσματα με την λιθοτριψία και prolonged clearance rate. Τα ίδια αποτελέσματα έχουμε και σε αυτές τις μελέτες. Αν η υδρονέφρωση επηρεάζει για από ή εγγύς τμήμα του ουρητήρα, σε λιθίαση ουρητήρα. Και μία πιο πρόσφατη μελέτη σχετικά με πάλι συσχέτιση του μεγέθους της πέτρας με την παρουσία υδρονέφρωσης ή όχι. Είναι δύο παράγοντες, και το μέγεθος της πέτρας, κάτω ή πάνω από ένα εκατοστό, και ναι ή όχι υδρονέφρωση με μειωμένη αποτελεσματικότητα. Συνδυασμός των δύο ερωτημάτων, υδρονέφρωση και stent, φαίνεται ότι αν χρειάζεται να βάλουμε stent όταν έχουμε υδρονέφρωση, πάλι η απάντηση είναι όχι, διότι ουσιαστικά πρέπει να αντιμετωπίζουμε το αίτιο. Δηλαδή, σε μια τέτοια περίπτωση, ίσως χρειάζεται να κάνεις μια ενδοσκόπηση, μια ουρητηρολιθοδοψία. Και Χαρή, και εσύ γρήγορα και τελειώνουμε με αυτό. Θα δώσουμε ή δεν θα δώσουμε ΜΕΤ. Ευχαριστώ το φίλο τον Αντρέα. Είναι η μόνη ερώτηση που μου έδωσε που έχω να σας δώσω evidence. Εδώ είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Έχουμε δύο μεταναλύσεις. Φανταστείτε ότι το έκανα επίτηδες, έτσι. Ναι. Έχουμε δύο μεταναλύσεις, επομένως μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Και οι δύο δημοσιεύτηκαν. Έχουμε πολλές τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές και δύο πρόσφατες μάλλον μεταναλύσεις, για να το πω καλύτερα. Από αυτήν εδώ πέρα στο BJU φάνηκε ότι η μεταανάλυση περιέλαβε 6 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και έδειξε ότι αξίζει τον κόπο να δώσει κανείς. Υπάρχει μια διαφορά στο σχετικό κίνδυνο της τάξης του 19% και αυτό μεταφράζεται με ένα NNT, Number Need to Treat 5. Δηλαδή σημαίνει ότι μπορούμε να, δίνοντας εμείς τα αμφιλοζίνη συγκεκριμένα εδώ πέρα για την οποία συζητάμε, με αλφα blockers, αλλά εδώ τα ψυλοζύγη, σε 5 ασθενείς μπορούμε να γλιτώσουμε έναν, μάλλον να κάνουμε ένας ασθενής να είναι καθαρός μετά από αυτό, μετά τη λιθοτριψία. Επίσης, η ίδια μεταανάλυση έδειξε ότι είναι μικρότερος ο πόνος και η μικρότερη ανάγκη για χορήγηση αναλγητικών. Και επίσης, ένα τρίτο πράγμα που έδειξε είναι ότι μειώνεται στην ομάδα της ταμψουλοζίνης το expulsion time, ο χρόνος που χρειάζεται για να αποβάλει το λίθο, η διαφορά είναι 8 ημέρες.
έδωσε εδώ πέρα. Και η επόμενη μετανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ένα άλλο περιοδικό μικρότερο, Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, έδειξε παρόμοια αποτελέσματα. Το μόνο που δείχνει παραπάνω, ίσως εδώ, είναι ότι ανεξαρτήτως από την θέση εντόπισης του λίθου, είτε είναι στο νεφρό, είτε στο άνω, είτε στο κάτω τριτιμόριο του ουρητήρα, έχει νόημα, έχει σημασία να δώσουμε αλφα μπλόκερ και συγκεκριμένα εδώ πέρα μιλάμε για τα μουσουλοσύνη. Άρα λοιπόν έχει έννοια η χορήγηση της ΜΕΤ μετά από εξωματική λιθοτριψία, όπου και να βρίσκεται ο λίθος. Και στην ουσία έχουμε τελειώσει. Δεν θα προχωρήσουμε τις διαφάνειες, είναι τρεις διαφάνειες ακόμα. Η εξωσωματική λιθοτριψία, τα κομμάτια που μένουν πίσω. Θα τις δούμε, επειδή μου είπατε ότι θέλετε να προχωρήσουμε. Είναι αυτό το καλύτερο. Τώρα. Είμαι και λίγο ψεύτης, να ξέρετε. Να ξέρετε ότι δεν είναι τρεις διαφάνειες. Λοιπόν, η τύχη είναι ότι θα ξαναμεγαλώσουν. Κάποιες από αυτές θα πέσουν, αλλά όταν δεν φύγουν, τα αποτελέσματα θα είναι και κλινικά κακά για τον άστο, θα δημιουργήσουν συμπτώματα. Η πέτρα, γι' αυτό θέλουμε καλή ένδειξη και γι' αυτό θέλουμε καλά να κάνουμε με καλό τρόπο τη λιθοτριψία και να την κάνουμε εμείς. Δεν νομίζω να μην σας έχουμε πείσει ότι μετά από όλο αυτό που κάναμε την κουβέντα του δύο ώρο, ότι θα μπορείτε να αφήνετε εύκολα το τεχνικό που δεν τον εκπαιδεύσατε εσείς από εδώ και στο εξής, να σας κάνει τη λιθοτριψία. Η συχνότητα και η πρόληψη τη συχνότητα την είπε ο Θανάσης. Για την πρόληψη έχουμε τις άμεσες και τις καθυστερημένες. Μπορούμε να τις προλάβουμε. Μπορούμε να τις προλάβουμε. Με όλα αυτά τα οποία είπαμε. Με το να κάνουμε καλό κάπνιση, να βάλουμε σωστά την ένδειξη, να χτυπήσουμε με χαμηλή συχνότητα, με ευρύ εστιακή ζώνη, να μην ξεπεράσουμε, να κάνουμε ράμπινγκ, να μην ξεπεράσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό κρουστικών κυμάτων και να μην φέρουμε να χτυπήσουμε μια εξωσωματική λιθοτριψία στο νεφρό σε δύο μέρες ή να μην κάνουμε πέντε στον ίδιο νεφρό ή θα τον σκάσουμε τον νεφρό και τον άρρωστο. Αυτά σε γενικές γραμμές ήταν ο τρόπος με τον οποίο χρειάζεται να προλάβουμε τις επιπλοκές. Να πω κάτι για τα stone fragments. Πόσοι από εσάς έχετε δει stain strasse? Πολλοί. Πώς αντιμετωπίζετε το stain strasse σαν μετά από την εμπλοκή από εξωματικής λιθοτριψίας? Πώς? Pigtail. Οκ. Άλλο? Δεν κάνει. Θάνο? Για δερμική, λέει ο Θάνος. Άλλο? Γιώργο? Και μπορεί να πέσει. Άλλος? Όλα όσα... Το μεγαλύτερο περιφερικό λίθο που προκαλεί την απόφραξη. Σωστά. Και ελπίζουμε ότι θα δημοσιευτεί στο European Urology ένα συστηματικό review για την εξωματική λιθοτριψία. Όλα όσα λέτε περιγράφονται. Ένα πράγμα δεν περιγράφεται, που όταν διαβάσετε όλες τις μελέτες όπως κάναμε από το 2005 και μετά για την οξυσωμαστική, θα δείτε ότι τα περισσότερα stain strasse χειρουργούνται ερωτηροσκοπικά τελικά. Και αυτό είναι κλάβιεν 3α, παίρνει αναισθησία ο άρρωστος. Επομένως, ενημερώστε τους αρρώστους ότι η εξωσωματική λιθοτριψία θα έχει επιπλοκές. Για την λίμωξη, σημαντικό, και πρέπει κανείς να το πει. Όταν έχουμε ενεργό λίμωξη, μην πάτε να κάνετε εξωσωματική λιθοτριψία. Γιατί η ομάδα του σημανογλίου, και όχι μόνο, έχει κακή εμπειρία από εξωσωματική λιθοτριψία με θετικές καλλιέργειες. Γιατί κάνουμε πάρα πολλές, πιθανόν και μερικές να ξεφεύγουν, είναι πολύ κακή η πιθανότητα σύψης. Και είναι ακόμα χειρότερο το γεγονός ότι ο άρρωστος νομίζει ότι θα κάνει εξωματική λιθοτριψία και δεν θα πάθει τίποτα. Και έχουμε δει θανάτους. Αντρέα, συγγνώμη, ναι. Γιατί εδώ τώρα που είναι τα κλινικά κομμάτια, που είναι και τα πιο ενδιαφέροντα, εγώ θα έλεγα 5 λεπτά να μην βιαστούμε. Έτσι κι αλλιώς μια μισή ώρα που έχουμε για τη βιοψία μετά είναι υπέρ το πολύ. Εγώ μπερδέθηκα σε δύο πράγματα. Είπατε πριν, έχω μικρές πετρούλες, να μην κάνω τίποτα. Μετά όμως τη λιθοτριψία, εάν έχω μικρές πετρούλες, μου λες τώρα ότι θα έχω προβλήματα και επιπλοκές. Κάπου έχω μπερδευτεί. Είπαμε πριν να μην βάλουμε pigtail πριν κάνουμε λιθοτριψία σε μία μεγάλη πέτρα. Τώρα μας λες, και σωστά, ότι μετά τη λιθοτριψία μπορεί να έχω stain strasse, τα περισσότερα περιστατικά θα χειρουργηθούν, κινδυνεύουν για σύψη, δεν θα ήταν προτιμότερο να είχαν ένα pigtail? Δεν είναι... Έχω μπερδευτεί λίγο με τα μηνύματα. Να απαντάμε ένα-ένα τα ερωτήματα. Το πρώτο ήταν η ερώτηση, ήταν έχω μικρές πέτρες στο νεφρό ασυμπτωματικές και το ερώτημα ήταν αν θα πρέπει να κάνω λιθοτριψία. Ο Άρης εδώ είπε όχι.
Απ' την άλλη όμως είπαμε ότι μετά τη λιθοτριψία, εάν μείνουν fragments, αυτά δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει απάντηση. Πρώτον, ο κ. Μητρόπουλος λέει δεν είναι ίδιες οι πέτρες. Οι πέτρες μπορεί να είναι και ίδιες στη σύσταση. Αυτό που διαφέρει είναι άλλο να χτυπήσει. Άλλο η σύσταση, άλλο ο λίθος. Σωστά. Αλλά να εξηγήσουμε κάτι. Πρώτον, οι μελέτες δεν είναι τόσο πολλές. Μία μόνο μελέτη είναι για τους ασυμπτωματικούς λίθους του Κίλι και αυτή αρκετά παλιά. Αλλά μιλάμε για ένα μικρό ασυμπτωματικό λίθο καλλικικό. Άμα θα κάνετε μια εξωσωματική λιθοτριψία, θα έχετε πολλαπλούς λίθους και οι λίθοι που πολλαπλά fragments τα οποία μένουν και οι λίθοι οι οποίοι θα δημιουργήσουν το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που έχουν μείνει σε ένα καλλικάκι, αλλά τα κομμάτια τα οποία έχουν μείνει στην πύελο ή έχουν πέσει στον ουρητήρα. Για αυτά τα κομμάτια μιλάμε. Είπαμε ότι οι περισσότεροι άρρωστοι τελικά μετά το Steinstrasse θα χειρουργηθούν. Αυτό λένε όλες οι μελέτες και τις έχουμε διαβάσει προσεκτικά μία προς μία. Και λέει ο κ. Λεβιζάτος, λογικά. Μα άμα είχα βάλει ένα στέντ, δεν θα τους χειρουργούσα. Μα πάλι θα τους χειρουργούσατε. Το στέντ. Θα τους χειρουργήσω με καλύτερες συνθήκες, αν έχω ήδη να επικτέλει. Όχι, διότι... απαραίτητα, δεν το λέει η βιβλιογραφία, αν το δείτε. Γιατί Θανάση, ο πιο ειδικός, το έχει μελετήσει το θέμα. Δεν σημαίνει ότι θα έχετε πρώτον μεγαλύτερο ποσοστό ελεύθερο λίθου ή ότι θα μπείτε με καλύτερες συνθήκες. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι κλινικό. Ή αν δεν έχω καταλάβει εγώ καλά, τι εννοείται καλύτερες συνθήκες. Πιο εύκολα θα δουλέψεις με το ουρητηροσκόπιο σε έναν ουρητήρα που έχει μέσα στέντ παρά σε έναν ουρητήρα που δεν έχει στέντ και έχει μέσα Steinstrasse και φλεγμονή και... Να σας το πω διαφορετικά λοιπόν. Το δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το number needed to treat για να βάλω ένα pigtail για να αποφύγω ένα Steinstrasse και ή να το χειρουργήσω μετά. Δεν υπάρχει μια τέτοια μελέτη. Αυτό που πολύ απλά λέμε είναι ότι... εάν έχετε μια πέτρα η οποία είναι λίγο μεγάλη, έχετε μια υδρονέφρωση και εκεί θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, μην τοποθετήσετε πικτέιλ, δεν θα φύγουν τα κομμάτια γρηγορότερα. Αυτό που απλά λέει ο κ. Σαλβιζάτος και μας δίνει μια πολύ ωραία ιδέα, δεν έχει μελετηθεί αν είχα, γιατί το Steinstrasse δεν θα δημιουργηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό στους αρρώστους. Επομένως δεν ξέρω αν τους πάρω όλους και τους τοποθετήσω ένα πικτέιλ από πριν, αν τελικά θα έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν το εξέφρασα σωστά. Ή στον πόνο. Ή στον πόνο. Θέλω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση πρακτική. Δηλαδή, είπαμε ότι μπορούμε να ξαναχτυπήσουμε μετά από 15 μέρες με εξωσωματική από θέμα ασφάλειας. Από θέμα κλινικό όμως, πότε θα ξαναδώ εγώ τον αρρωστό μου μετά το πρώτο χτύπημα, να δω αν έφυγε η πέτρα, και πότε θα αποφασίσω να τον ξαναχτυπήσω, πιστεύοντας ότι δεν έχει φύγει. Σε έναν ασθενή ο οποίος δεν είναι συμπτωματικός. Χτυπήσαμε την πέτρα, έσπασε σε μερικά κομμάτια. Κάνα μια ακτινογραφία, ένα ακόμα εκεί. Πότε θα αποφασίσω, πόσο θα περιμένω για να το ξαναχτυπήσω. Όταν θα έρθει στις 10-15 μέρες για τον επανέλεγχο, μπορείς να κάνεις λιθοτριψία εφόσον θεωρείς ότι το θράψμα της πέτρας είναι κλινικά σημαντικό. Γι' αυτό έχει σημασία clinical significant και clinical significant stone fragments. Όχι, θα είναι το εξής. Κλινικά σημαντικό σημαίνει ότι πρώτον ότι είναι μεγάλη πέτρα, είναι μεγάλη. Πάνω από 5.000. Είναι πάνω από 5.000 το κομμάτι που έχει μείνει. 4. Και είπαμε ότι είναι ασυμπτωματικός. Δεν κάνει συμπτώματα. Πόσο μπορώ να περιμένω σε αυτόν τον άρρωστο που του έχω κάνει μία, έστω δίνοντας, όπως είπε ο Χάρης, ταμψουλοζίνη. Ένα μήνα, 4 εβδομάδες, 6 εβδομάδες. Πότε ξαναχτυπήσω. Τα πρωτόκολλα παρακολούθησης μπορούν να πάνε μέχρι και 3 μήνες. Δεν υπάρχει σαφές. Εγώ θα ήθελα να την κάνω ακόμα πιο έντονη αυτή την ερώτηση. Κάνω τον επανέλεγχο και η πέτρα αυτή είναι όμοια, στην απλή ακτινογραφία τουλάχιστον, με αυτήν που είχα κάνει πριν αποφασίσω την εξωσωματική λιθοτριψία. Θα ξανακάνω εξωσωματική λιθοτριψία ή την αποκλείω πλέον από τη φαρέτρα μου. Καταπληκτική ερώτηση. Ποιος θα απαντήσει. Στην πιάτσα το λέγαμε αυτό το πράγμα, αν έχει καταλάβει κάτι η πέτρα, έτσι, η ορολογία η οποία έτσι, έχει καταλάβει κάτι η πέτρα. Μια απάντηση. Δεν θα το μάθετε ποτέ, θα ξαναχτυπήσετε, γιατί η κόπωση της πέτρας είναι δηλαδή, έχει κανείς σπάσει πέτρας ποτέ, για κάποιο λόγο. Χτυπάς και λες, δεν μπορούμε να το πούμε δυνατά γιατί θα μας διώξει ο κ. Χατζηχρήστου. Δεν έσπασε ρε γάμο το. Ξεκουράζεσαι λίγο και μετά πας και δίνεις με λίγο μεγαλύτερη ένταση. Βέβαια, μία και σου λες, όπ, κοίταξε, διαλύθηκε η πέτρα. Αυτό που έχει συμβεί, έχει χαλάσει η συνοχή της. Και εσύ δεν μπορείς να τη δεις ακτινοσκοπικά ή περιχογραφικά με CTU, με μοντέρνες τεχνικές. Δεν υπάρχει τέτοια μελέτη.
Αλλά σίγουρα έχουμε δει κλινικά, κύριε Καραγιάννη, πέτρες που τις χτυπήσαμε μία φορά και διορθώστε με να κάνω, κύριε Σοφρά, αν κάνω λάθος, που τις έχουμε χτυπήσει μία φορά και λες, ρε παιδί μου, δεν έχει σπάσει. Και έρχεται και λέμε, οκ, okay, θα κάνουμε, γιατί ο άρρωστος δεν θέλει, γιατί εσύ δεν θέλεις για οποιοδήποτε λόγο, και λες, θα ξανακάνουμε άλλη μία λιθοτριψία. Και στη δεύτερη λιθοτριψία, έχοντας κάνει τα ίδια πράγματα, η πέτρα ανοίγει, σπάει. Προς επίρρωση αυτών, όπως θα ξέρετε, σε πολλά... Στο μικρόφωνο. Συγγνώμη. Προς επίρρωση αυτών που λέτε, σε πολλά κέντρα, δεν ξέρω σε σημανόγλυνα να το κάνετε, εφαρμόζονται ζευγάρια λιθοτριψιών, όχι μεμονωμένες. Δύο. Ναι, ναι, υπάρχει αυτό. Εμείς δεν το κάνουμε λόγω χρόνου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή. Στέλιο. Σε ασθενή με αρνητική καλλιέργεια ούρων, έχει θέση προφυλακτική χορήγηση μιας δόσης ενδοφλέβη αντιβίωση. Ωραία ερώτηση. Τι λέμε εκεί. Την έχουμε απαντήσει. When predisposing factors are present. Εντάξει. Αλλά να απαντήσω στο Σταύρο λίγο, γιατί ο Σταύρος έθεσε μια σωστή ερώτηση. Και μετά λες φορών. Ναι, λαντέ. Δεν το απαντάω. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Αλλά την επόμενη φορά που θα το κάνουμε μετά 5 χρόνια, κάτι θα έχουμε να πούμε. Σταύρο, περιμένουμε στην εξωσωματική λιθοτριψία 4 εβδομάδες. Και λες, χωρίς ΜΕΤ, και λες, πώς θα τον περιμένω αυτόν τον άρρωστο, θα πέσει μόνη της, αν είναι στον ουρητήρα. Πάνω στο νεφρό πολλές μελέτες δεν υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Και λες, όχι, θα τον περιμένω, μήπως πέσει το κομματάκι των 4 χιλιοστών, το οποίο θεωρείται clinically insignificant, αλλά αυτός ο αρρωστής είναι να καταργηθεί. Πόσο θα τον περιμένω, 4 εβδομάδες. Κάθε πότε θα τον βλέπω και θα τον παρακολουθώ, μία φορά την εβδομάδα, τον άρρωστο αυτό. Και πάλι, άλλοι λένε δύο φορές. Με τι, με υπέρηχο, με νοκ, δεν είναι πολύ ξεκαθαρισμένο. Και βασική προϋπόθεση για να τον παρακολουθείς είναι πρώτον, να μην σου έχει συμπτώματα ο άρρωστος. Δεν μπορεί να παρακολουθείς έναν άρρωστο, ο οποίος πηγαίνει κάθε μέρα στο νοσοκομείο και κάνει 2 βολταρέν ενδομυϊκά. Είναι αδύνατο. Δεύτερον, να μην έχει προοδευτική υδρονέφρωση. Τρίτον, να μην έχει λίμωξη και σύψη. Αυτό είναι βασικό. Πρέπει να τον περιμένει. Το ΜΕΤ, πότε θα δράσει, Χάρη? Πόσο θα περιμένει αφού δώσω ΜΕΤ? Ναι, οι μελέτες έχουν δείξει ότι. Στην εξωσωματική. Στην εξωσωματική, το μέγιστο που έχουμε είναι 3 μήνες μελέτες. Σωστά. Τι σημαίνει ΜΕΤ? ΜΕΤ σημαίνει Medical Expulsive Treatment. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Μας πουσάρα το γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, είναι φάρμακα. Είναι φάρμακα τα οποία δίνουμε προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα αποβολής του διέθνου. Ποια είναι αυτά? Αυτά τα φάρμακα, ναι, αυτά τα φάρμακα είναι κυρίως μελετημένα για μετά από εξωματική γενικά. Ας πούμε, μετά από εξωματική. Μετά από εξωματική. Κυρίως μελετημένη είναι η δαμψουλοσύνη. Εδώ έχουμε τις περισσότερες τιμές και κλινικές δοκιμές. Έχουν μελετηθεί και άλλες, αλλά άλλοι αλφα blockers, αλλά με λιγότερα αποτελέσματα. Και δεν νομίζω, Ανδρέα, ότι έχει μελετηθεί κάτι. Ναι, με συγχωρείτε. Στο μικρόφωνο. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ναι. Βασικά έχει μελετηθεί. Το MET είναι Medical Expulsive Treatment, που σημαίνει δηλαδή θεραπεία η οποία δίνουμε προκειμένου να έχουμε αυξημένη πιθανότητα αποβολής του λίθου. Έχουν κυρίως μελετηθεί οι αλφα blockers. Φαίνεται ότι υπάρχει class effect, όπως λέμε, δηλαδή μάλλον όλοι από αυτούς δρούν, αλλά κυρίως έχει μελετηθεί η ταμψουλοσύνη, ειδικά για την εξωματική λιθοτριψία, για μετά από εξωματική λιθοτριψία. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου αν έχουμε στην υφεδιπίνη κάτι. Έχει. Θέλω κι εγώ δύο ερωτήσεις. Μία είναι για το Χάρη επάνω στην θεραπεία αποβολής. Αν υπάρχουν δρούν στα νεφρά. Ναι, το είπα. Στο νεφρό. Το είπα. Υπάρχουν υποδοχές αλφα blocker ή το δίνουμε προκειμένου τα κομμάτια που πέφτουν στον ουρητήρα να πέσουν κάτω? Άρα ρωτάς για τον νεφρό ή για τον άνθρωπο του ουρητήρα? Εγώ για τον νεφρό. Μέσα στον νεφρό. Ακολουθούμε την βιβλιογραφία. Ένα λίθο που είναι στο νεφρό και θα σπάμε με την πέτρα θα δώσουμε ΜΕΤ ή όταν πέσουν στον ουρητήρα θα δώσουμε? Όχι, δίνουμε. Η πρακτική ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, για να μην ξαναμιλήσω. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, εγώ αντιστρέφω την ερώτηση. Στο ανώτερο τιμόριο του ουρητήρα θα δώσει? Εγώ δεν. Γιατί? Κάνει και μια μελέτη, αναφέρατε κιόλας και ευχαριστούμε πολύ έτσι, στη μετανάλυση. Εμείς δεν βρήκαμε διαφορά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι. Okay. Αλλά αλφα υποδοχή στο νεφρό νομίζω δεν υπάρχουν για να δώσουν αυτό. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Και τα αποτελέσματα που έχουμε. Ζήτησα, γι' αυτό λέω.
η λογική συνήθως έπεται από τα αν έχει συλληφθετικά αποτελέσματα, θα βρεθεί γι' αυτό ενδεχομένως να λυπάρει. Ξέρουμε ότι έχουμε δύο μεταναλύσεις τυχιοποιημένων κλινικών δοκιμών. Η μία περιέλαβε 7 τυχιοποιημένες κλινικές, η άλλη περισσότερες. Η πρώτη έδειξε αυτά που είπαμε και η δεύτερη έδειξε ότι ανεξαρτήτως της θέσης έχει δράσει. Τώρα γιατί και πώς δεν το ξέρουμε. Μακάρι να επιβεβαιωθεί. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, θα δώσουμε αναισθησία σε όλους τους αρρώστους, η αναλγησία μάλλον, και τι είδους αναλγησία. Σαν πρακτική ερώτηση για να αποφύγουμε μετακινήσεις αναπνοών ή να σταματήσουμε και να ξαναρχίσουμε χάνοντας πολύτιμα χτυπήματα, ξεκινώντας πάλι από χαμηλά. Τι πάει σε μένα. Άνω. Τι αναλγησία δίνουμε. Πρακτικά βοηθάει πάρα πολύ να δώσεις υπόθετο μύστερο δέσσε αντιφλεγμονώδες 10 λεπτά ή 20 λεπτό πριν τη λιθοτριψία. Αυτό είναι το πιο απλό. Τώρα, το να δώσεις οπιοειδές κατά τη διάρκεια της οθρυψίας είναι κάτι που θέλει αναισθησιολόγους κανονικά και δεν πρέπει να το χορηγούμε τεχνική εμείς. Στέλιο. Ένα από τα πιο απογοητευτικά θέματα που έχω όταν κάνω λιθοτριψία είναι η κινητικότητα του νεφρού. Okay, κάτσε μισό λεπτό να μιλήσουμε. Είναι ναι. Η δεύτερη ερώτηση του Σταύρου. Είναι κοινή με σένα. Να λύσουμε πρώτα την αναλγησία που είπε. Έχουμε κάποιο drop off rate νούμερο δηλαδή λόγω πόνου και δευτερευόντως σκληροθανάσεις. Υπάρχει κάποιο evidence για υποδόρηση ενέσεις αποσταγμένου νερού. Η ομάδα το Γενικό Κατηγό Λιθοτρίπτης λέγε. Τι πρωτόκολλο ήξερες στην Αγγλία. Τι πρωτόκολλο κάνατε. Αναλγησίας. Κάνατε αναλγησία στον άνθρωπο. Τι. Σε όλους. Στο μικρόφωνο. Αντιφλεγμονώδη ως επιτοπλίστων. Ναι, σε όλους. Η ιδέα μου από την Ελλάδα δεν είναι από το κρατικό. Το κρατικό δεν έχει. Ναι. Αυτό. Είναι από το Ασκληπείο που εκεί γινόταν μη στενοδύνατη αντιφλεγμονώδη. Σε όλους. Σχεδόν σε όλους, ναι. Και σε περίπτωση που ο πόνος δεν ήταν ανεκτός και πεθυδίνει κατά τη διάρκεια της λιθοτριψίας. Σταύρο, εσείς κάνετε σε όλους. Όχι σε όλους. Ούτε εμείς κάνουμε σε όλους. Εμείς κάνουμε σε όλους. Και Καραγιάννη σε όλους. Και εμείς σε όλους. Όχι. Πρακτικά οι γυναίκες, λεπτά άτομα, είναι αυτά τα οποία θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη δυσανεξία. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πώς θα αποφύγουμε να μην χάνουμε εκρουστικά κύματα λόγω των αναπνευστικών κινήσεων. Αυτό δεν ρωτήσατε, και εσύ, Σταύρο. Οκ. Πέδες. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πάλι με το που λέμε. Δηλαδή, εάν είναι σε μια άλλη θέση, μπορεί να το αντέξει, να αντέχει τον πόνο. Νομίζω εμείς τουλάχιστον κάνουμε σε όλους αναλυσία κάτω. Αυτό είναι. Είναι ο μόνος παράγοντας, δηλαδή, ο πόνος. Όχι. Εγώ θα σου πω. Η θέση του το άγχος. Και η κινητικότητα. Πολύ προσωπική μου εμπειρία. Πριν από μερικά χρόνια, έκανα εξωσωματική λιθοτριψία στον πατέρα μου. Και την ώρα που μπήκε μέσα στο λιθοτριψία, δεν του είχα πει τίποτα βέβαια. Του λέω, θα ψώσουμε μια πέτρα. Τι θα κάνουμε, του λέω, έχω δουλειά τώρα, άσε, θα σου πω μετά. Την ώρα που μπήκε μέσα στον χώρο του λιθοτρίπτη, τρόμαξε ο άνθρωπος. Οι αναπνοές του, τρόμαξε, δεν του είχα εξηγήσει τίποτα. Τον είχαν βάλει και η τεχνική επάνω, μπήκε πάνω και οι αναπνοές του πήγαιναν ο νεφρός του πάνω κάτω. Άρα εξηγήστε στον άρρωστο πρώτον το τι θα κάνετε. Μόλις του είπα, εξήγησα, ηρέμησε. Αυτό είναι ένα πράγμα. Δεύτερον, ο πόνος. Ο πόνος λοιπόν είναι σημαντικός παράγοντας για να ανεβοκατεβαίνει ο νεφρός με τις αναπνευστικές κινήσεις. Αν το δείτε και πονάει ο άρρωστος, κάντε το. Και υπάρχουν και ορισμένοι άρρωστοι οι οποίοι δεν μπορούν και αναπνέουν στο φυσιολογικό τους. Τι κάνατε παλιά, κύριε Καραγιάννη, εσείς, που το κάνουμε, εγώ το κάνω και ακόμα. Τι κάνατε. Στο μικρόφωνο. Δεν θυμάται, κύριε Καραγιάννη. Βάζανε ένα δίλητρο. Ένα δίλητρο, τη ζώνη και το ακινητοποιούσανε. Έχει αποτέλεσμα αυτό. Έχει αποτέλεσμα. Στο να σταματήσει, τι. Την αναπνευστική κίνηση. Και επομένως κερδίζεις τα χτυπήματα που χάνεις με την αναπνευστική κίνηση πάνω κάτω. Έχει όμως και ένα αντίθετο αποτέλεσμα. Αντανακλά πίσω κρουστικά κύματα. Και έτσι δεν υπάρχουν μελέτες που να πούνε τι στα κομμάτια. Εσύ νομίζεις ότι το έχεις χτυπήσει καλύτερα, αλλά δεν είναι πολύ σίγουρο. Αν δείτε την βιβλιογραφία, την σύγχρονη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τελειώσουμε. Συγγνώμη, μόνο η ζώνη. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν το ξέρω. Εμείς βάζουμε, συνήθως βάζουμε αλίδο, Θάνο. Ζώνη φτάνει. Μόνο η ζώνη. Φτάνει μόνο η ζώνη, απλώς τις φορούν πιο πολύ ασθενείς με τη ζώνη. Είναι πιο απλό με το δίκυλο. Δεν το ξέρω μόνο για τη ζώνη. Δεν το έχουμε κάνει. Μπορεί να βάζουμε.
Αυτό που απλά σκέφτομαι είναι ότι κλασικά με τον κινητό νεφρό και τα λοιπά έλεγαν φορέστε οι παλιοί οι δικοί μας ένα και βελτιωνότανε ο πόνος που είχαν από την κίνηση. Οπότε λέω εγώ απλώς και ζωρε, επειδή τον έχεις πιεσμένο από τη μία εφημερία πάνω, αν μπορούσε να πιέσεις και από την άλλη με κάτι το οποίο ήταν υφασμάτινο τέτοιο που να μην έχει δίλητρο. Υφασμάτινο που αλλά έχετε σαν εξίου ασθενείς. Θάνο. Δεν έχω εμπειρία, αλλά ήθελα να σας θυμίσω ότι κάποιες πολύ παλιότερες μελέτες, όταν υπήρχε μόνο η πυρολογραφία και βάζανε πιεστική επίδυση στην κοιλιά για να απεικονίσουν καλύτερα τους νεφρούς, είχαν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτόματη ρήξη νεφρών. Σημαντικό. Δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε κάνει τόσο πολλά περιστατικά. Okay. Έχουμε αυτόματες ρήξεις νεφρού. Αυτόματες δεν είναι. Έχουμε ρήξεις νεφρού από εξωματική λιθοτριψία. Οκ. Okay. Μπορεί και η ζώνη να τέτοιο. Αυτές ήταν λόγω της γραφικού. Η ερώτησή μου και. Τι οδηγίες θα πρέπει να πάρει ο ασθενής όταν πάει σπίτι του. Δηλαδή όλα αυτά που του λέμε, πιες πολλά νεαρά, κάνε. Όλες αυτές οι οδηγίες που του δίνουμε έχουν αξία τελικά. Χάρη. Οι οδηγίες πάλι είναι εμπειρικές από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι η πιο σημαντική οδηγία που έχουμε να δώσουμε είναι να έρθει αμέσως πίσω να αντιπυρετώ. Πόνο. Εντάξει, πόνο θα πάρει αναλυτικά. Αίμα θα δει. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσει πίσω να αντιπυρετώ. Είναι κάποιος άλλος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μετά μας Όχι. Να πούμε λίγο. Είναι κάποιος συνάδελφος που μετά την εξωματική λέει δίνει ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο στον άρρωστο, δηλαδή πάρα πολύ τα ρένε τόσο επί τόσο για τόσες μέρες. Θέλω να μου πίνεις 2 λίτρα το 24ωρο, γιατί έτσι έχει βρεθεί ότι θα κατουρίσεις καλύτερα τις πέτρες. Μην κινητοποιείσαι. Παρακολούθησε τα ούρα σου να δεις αν είναι κόκκινα, κίτρινα ή μπλε. Είναι κανένας που το κάνει αυτό. Ποιος το κάνει? Σαφέστατα. Μικρόφωνο. Να ακούσουμε. Δεν ακούσαμε στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο. Συνήθως οι ασθενείς παρακολουθούν τα ούρα τους μετά από μια εξωσωματική. Συγγνώμη, συγχωρέστε με. Συνήθως οι ασθενείς κοιτάνε τα ούρα τους μετά. Εντάξει, αυτό δεν λέει. Και τα μαζεύουν και σου φέρνουν. Εντάξει, εσύ μπορεί να του πεις να μου τα μαζέψει, να μου το σειρώσει, γιατί έχει κάποιο νόημα να δούμε τι πέτρα είναι, αλλά είναι, μπαίνουμε σε άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Σταύρο, ερώτηση. Όχι, δεν ερώτηση. Στη δική σου ερώτηση. Ναι. Εμείς δίνουμε ένα φυλάδιο, μόλις τελειώσει η λιθοτριψία, που σου λέμε να πίνουν μια ικανή ποσότητα νερών, όχι πολύ. Mm-hmm. Είναι πολύ γενικόλογο αυτό που λέμε. Okay. Αν κάνει πυρετό να ξανέρθουν και αν ο πόνος δεν περνά από τα συνήθη παυσίπονα που τους έχουμε συνταγογραφήσει. Τίποτα άλλο. Είναι 13 πράγματα που λέω εγώ, αλλά θα λέτε πάντα στον άρρωστο, όταν πονάς, μην πίνεις και πάρα πολύ νερό για να σταματήσεις να πονάς, να κατουρίσεις την πέτρα, θα πονάς λίγο περισσότερο. Γιατί έχει και αυτό μια σημασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω. Συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε και στον ασθενή να περπατήσει, να κάνει κάποια γυμναστική, μήπως τυχόν πέσουν και οι πέτρες. Γιατί το ακούμε και αυτό. Ο Θάνος έχει δημοσιεύσει μια καταπληκτική μελέτη και τον πειράζω κάθε μέρα που τον βλέπω στο νοσοκομείο, όπου τους αρρώστους, για να φύγουν τα κομμάτια από τον κάτω κάλικα, τους λέει μείνετε ανάποδα μισή ώρα με το κεφάλι προς τα κάτω. Μην γελάτε καθόλου. Βγαίνει στα guidelines, είναι από τις πρώτες μελέτες και θα έρθουν και άλλες. Κατά τη διάρκεια της λιθοτριψίας. Κατά τη διάρκεια της λιθοτριψίας. Δεν τους λέτε για το σπίτι δηλαδή μετά. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Θα σταματήσω, σε πειράζει. Τα λόγια προς τα κάτω, γυρίζουν τον λιθοτρίπτη. Αλλά τους λέμε να περπατάνε, τους λέμε να ασκούνται, τους λέμε να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ προσωπικά όχι, δεν τους λέω να κάνουν. Και μία ερώτηση του συνάδελφου, γιατί τον ακούσαμε 2 φορές. Δημήτρης Αναγνώστου λέγομαι. Μία ερώτηση σχετικώς με τις αντενδείξεις ή σχετικές αντενδείξεις. Αν κάποιος από εμάς, τους ουρολόγους, είχε στον εαυτό του μία πέτρα, ένα λίθο 22 χιλιοστών στην πίελο. Θα έκανε ποτέ στον εαυτό του εξωσωματική λιθοτριψία ή θα κατέφυγε κατευθείαν στην διαδερμική νεφρολιθοτριψία επειδή το απαιτούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Και μία ερώτηση δεύτερη, η οποία συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη, που έχει και πολιτική διάσταση.
από τις 20 ουρολογικές κλινικές του Λεκανοπεδίου, Αθηνών και Πειραιός, οι οποίες χορηγούν πλήρη ειδικότητα ουρολογίας, σε πόσες από αυτές γίνεται διαδερμική νεφρολιθοτριψία και τι αναμονή υπάρχει? Απαντάω στη δεύτερη. Για την αναμονή δεν ξέρω. Η αναμονή είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Στο δικό μας το νοσοκομείο, για παράδειγμα, η αναμονή ποικίλει με 95% confidence interval, το οποίο είναι χιλιόμετρα. Επομένως, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Τώρα, σε πόσα νοσοκομεία κάνουν διαδερμική ή εξωσωματική? Διαδερμική, όχι εξωσωματική, παρακαλώ. Διαδερμική λιθοτρυψία. Λοιπόν, αντί να απαντάμε σε αυτό, θα παρακαλέσουμε τον αντιπρόεδρο της ΕΟΕ να παρουσιάσει το site και να έχουμε μία ενημέρωση κάθε νοσοκομείο τι υπηρεσίες προσφέρει. Να το ξέρουμε αυτό οι ουρολόγοι. Και στην πρώτη ερώτηση. Έτσι. Τι έχει? Δηλαδή, δεν ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ποια νοσοκομεία έχουν λιθοτρύπτη. Δεν ξέρουμε ποια νοσοκομεία κάνουν εξωσωματικές τέτοιες λιθοτρυψίες. Δεν ξέρουμε ποιοι κάνουν διαδερμικές κτλ. Τουλάχιστον σε επίπεδο νοσοκομείων. Αυτό να το μάθουμε, κύριε Σεβαστέ, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Καθηγητά. Ο Αντιπρόεδρος το σημειώνει και ελπίζει ότι θα πάρει απαντήσεις από τους διευθυντές των κλινικών. Κύριε Σοφράνο, ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, για να μην αφήσουμε αναπάντητη την πρώτη ερώτηση. Γιατί είναι σημαντική, νομίζω. Λοιπόν, η τελευταία. Η πρώτη ερώτηση. Διότι κοντεύουμε να χαρακτηριστεί το σχολείο ότι είναι μια συγκέντρωση 100 διεστραμμένων που έχουν ξεπεράσει 2,5 ώρες καθισμένοι και θέλουν ακόμα να ρωτούν και δεν θέλουν καφέ. Κύριε Σοφράνο. Έχετε μια πέτρα εσείς 2,2 εκατοστά στην Πύρελο. Τι θα κάνατε στον εαυτό σας? Εγώ, Ρίλς. Κύριε Μελέκο, Ρίλς. Κύριε Καραγιάννη, Ρίλς είναι η εύκαμπτη ουρετηροσκόπηση, θα σπάσουμε την πέτρα από κάτω. Κύριε Καραγιάννη, 2,2 εκατοστά. Τι θα κάνατε? Θα δοκίμαζα εξωσωματική λιθοτρυψία. Εξωσωματική λιθοτρυψία, ο κύριος Καραγιάννη. Κύριε Λεμζάντο. Εγώ θα ήθελα πρώτα να μου βάλετε ένα πικτέλ και μετά να κάνετε εξωσωματική.